Αγέα. Σαββατοκύριακο. Και τέλος στη δουλειά. Και τέλος τα πρωινά ξυπνήματα. Έστω και πρόσκαιρα. Είναι σαν μια μεγάλη νίκη για την ανθρωπότητα όταν αντιλαμβάνεσαι πως το έχει 5 η ώρα το ξυπνητήρακι μας. Αλλά έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο μέχρι τα μάτια μας να ξανακλείσουμε, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Μια μέρα όλοι θα τα κλείσουμε αυτά τα έρματα ματάκια μας, να ξεκουραστούμε. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι ακούτε Λίμπερο 107,4. Μπάμπης Βατμανίδης στο μικρόφωνο. Μοναχούλη σήμερα Παρασκευούλα. Αλλά θα είναι σαν να είμαι μοναχός, αλλά δεν θα είμαι. Διότι καθημερινώς αρρωγοί, σύντροφοι, συμπολεμιστέ, συνοδοιπόροι είστε όλοι εσείς και όλες εσείς. Μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα φτάσουμε μέχρι τέλους, παρεούλα έως και τις 8. Παρασκευούλα στους πρόποδες του Σαββατοκυριάκου. Λέμε Σαββατοκύριακο και τέλος του δουλειά, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι η δουλειά, η πάρα πολύ. Πρέπει να κάτσεις μπροστά στις οθόνες, να παρακολουθήσεις όλα τα δρόμενα, όλα τα τεκτενόμενα, ματσάκια, αβέρτα. Πού το βάζεις αυτό? Ήδρωσα. Θέλω φανελάκι από τώρα να το αλλάξω. Παρασκευή 8 του μηνού, 8 του Φλεβάρι. Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Αγίων Μάρθας, Μαρίας και Λικαρίωνος. Εορτάζουν ο Ζαχαρίας, ο Ζάχαρης, ο Ζάχαρος, ο Ζάκη, Ζάκη, ναι, ο Ζάκης, η Ζαχαρένια, η Ζαχάρο, η Ζαχαρούλα, η Ζαχαρίτσα και η Μάρθα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Όλοι στα Νατήλη 722, θα δεις 5 και 56, μεγαλώνει η μερούλε μας. Αρχίζουμε σιγά σιγά να τον τρώμε τον χειμώνα, να τον αφήνουμε προς τα πίσω. Όσο και να θέλει, πλέον δεν θα μας πτωήσει. Νορμάλ. Θερμοκρασίες. Πλέον το 6 και το 7 το πρωί μας φαίνεται ζεστούλα, γιατί ακούγα και πριν στην επανάληψη τα παιδιά που λέγανε σαν να παρατράβηξε αυτός ο χειμώνας. Όντως είναι έτσι και μια δικιά μου αίσθηση. Το 6 και το 7 και το 8 που έχουμε τώρα στα πρωινά μας στις τελευταίες 2 εβδομάδες είναι σχεδόν να βγαίνεις με το κοντομάνικο. Ασθενείς βροχή, ασθενείς βροχές προβλέπονται για σήμερα το πρωί. Τώρα τα ξημερώματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στα Πέριξ. Μέχρι και 9 βαθμούς θα φτάσει στο θερμόμετρο. Μια μικρή πιθανότητα έτσι να χνοφανεί ο ήλιος, αλλά όχι πολλά πράγματα, συννεφιές. Και γενικότερα θα ρίχνει κάτι ψυχάλες, κάτι σπρέι, κάτι τέτοια. Το Σαββατοκύριακό μας όμως θα βελτιωθούν τα πράγματα, για να μπορέσουμε να πάμε και στα γηπεδάκια μας. Αύριο δεν προβλέπονται ιδιαίτερες βροχές, την Κυριακή καθόλου, που είναι και το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν νομίζω έτσι κι αλλιώς να πτωηθεί κανείς. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και sold out το παιχνίδι. Λογικότατα. Χωρίς να έχω κοιτάξει τίποτα, χωρίς να έχω δει. Από ένστικτο και από αίσθηση, θεωρώ ότι τα 7.000 εισιτήρια, πόσο εκδίδονται, 7-9, πρέπει να γίνανε ανάρπαστα ηλεκτρονικά. Κιόλας χθες έγινε η διάθεση των μαγικών χαρτακίων. Ούτε λοιπόν και την Κυριακή βροχή, είναι μια χαρά. Γηπεδάκι full, εντάξει, δεν είναι μόνο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έχει ρες τεχνικά, γάμα εθνικές, αυτά ιστορίες. Γαμός. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα, μας κάνει ποδάρικο. Ω, αυτό κι αν είναι ποδάρικο. Πουσαγόρι μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ που είσαι? Άγιε όρος. Νωρίς σήμερα, τι είχες, αϊπνιές, είχες αναστατωθεί? Σηκώθηκα 4 και 10. Γιατί βραγόρι μου, τι ώρα κοιμήθηκες όμως? Γύρω τις 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ, 4 και 10, εντάξει, καλά είναι, ναι.
Εντάξει, 7 ωρίτσες, τίποτα, τίποτα. Είναι 3 μέρες στη Γρηγορίου. Άϊπλος, νόμιζα θα μου πεις. Στη Γρηγορίου 3 μέρες, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Οχο. Αύριο πηγαίνω, όχι σήμερα. Η περιοδία, πρέπει να το βγάλεις σε μπλουζάκι αυτό, να το φοράμε που εμφανίζεσαι. Ναι, αύριο πηγαίνεις. Σήμερα πρώτα απ' όλα. Ναι, σήμερα πρώτα απ' όλα. Ναι. Νέα Σκήτη. Νέα Σκήτη. Αύριο Ξενοφόντος. Mm-hmm. Κυριακή. Ναι. Πού να πάω, Κυριακή. Πού να πας, έλα μου, ντε. Πού να πας τώρα, Κυριακή. Ιβύρον. Ιβύρον. Καλά είναι. Για Κυριακή καλά είναι, έτσι. Μπορεί για να χαλαρώ. Να αμαξιώσει ο Θεός. Ναι, ναι. Ναι. Χιλαδαρίου, Εσπιγμένου. Ναι, πότε θα τα προλάβεις όλα αυτά. Δευτέρα. Μάλιστα, πότε θα τις προλάβεις όλες αυτές τις μονές, βραγόρι μου. Προλαβαίνω. Προλαβαίνεις. Πάω ματσάκια πεντοχίλιαρα πάω. Α, τι κάνεις, ματσάκια. Πεντοχίλιαρα μαζεύω. Πλερό εκεί πέρα, πας να εισπράξεις. Τι να κάνουμε, έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη, μάλιστα. Και εμείς έχουμε ανάγκη, αλλά δεν γυρνοβολάμε εκεί τους μονές και τις κλίσκες. Καλά είναι, πάρε και για μας, πάρε και για μας. 20 ευρώ από το χιλιαδάρι. 20 ευρώ από το ένα, 20 ευρώ από το άλλο. Τόσες μονές που είπες, μαζεύτηκε ένα μηνιάτικο. Όχι, σιγά τα λεφτά. Μάλιστα, σιγά τα λεφτά. Δεν μαζεύουμε τίποτα. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εμείς δεν μαζεύουμε τίποτα. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα βγω, σκέφτομαι να πάω το ίντερνετ καφέ. Ναι, να επενδύσεις. Εντάξει. Πότε βγαίνεις, πότε βγαίνεις. Άμα αξιώσει ο Θεός. Όλα να σε αξιώσει, όλο σε αξιώνει όμως. Μια χαρά, αξίες λαμβάνεις. Υπεραξία. Θέλω να πάω σε ένα φίλο μου την Αθήνα. Ναι, να τα. Με τα λεφτά στη τσέπη. Όχι, όχι. Από εδώ ούτε θα περάσεις τίποτα να κεράσεις. Δεν σου είπα να σε κεράσεις πολλές φορές. Και δεν σου είπα και εγώ ναι. Δεν σου είπα. Μάλιστα, μάλιστα. Αργήσαμε πολύ. Αργήσαμε. Έχουμε καιρό να φανούμε. Πότε θες να βγούμε τον. Όποτε ξεμπερδέψεις, όποτε τους τα πάρεις από παντού, έλα και από εδώ μια βόλτα. Εγώ μπορεί να άμα αξιώσει ο Θεός. Ναι, με το αξιώσει ο Θεός, ναι. Αφού θα σε αξιώσει τώρα, τι το λες αν. Ακούστε τώρα. Ακούμε, μας έσκασες. 27 του μήνα πληρώνεται. Μα καλά, έχουμε ακόμα 27. Την άλλη μέρα είναι τσικνοπέμπτη, 28. Μια χαρά, ξέρουν τι κάνουνε. Ξέρουν πολύ καλά. 26 βράδυ ημέρα. 27 δεν πέφτει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Θέλω να μου δώσεις προγνωστικό την Κυριακή για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα κερδίσει. Ναι, θέλω σκόρ όμως. 1-2. Τι 1-2, ποιος θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ δεν είπες. Τι 1-2, ο ΠΑΟΚ είναι γηπεδούχος. Μας τρελάνεις. Αυτό σου λέω κι εγώ. Α, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Αυτό μας λες. Όχι, δεν καταλάβατε. Γιατί έπουσε. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, τα αλλάζει τώρα. Λοιπόν, έγινε φίλε μου Πάφη. Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός να κεράσει. Ναι, καλά, καλά. Πέσε και κοιμήσου, πέσε και κοιμήσου γιατί κουρασμένο έκοψε σήμερα. Κουρασμένο. Γεια σου. Γεια σου, παλικάρε μου. Ο φίλος μας Πάφη με την περιοδία του στις μονές του Αγίου Αόρους. Για όσους ενδιαφέρονται, ενδεχομένως να υπάρχει κόσμος που θα την επισκεφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάπου θα ανταμώσει και τον Πάφη. Μας έδωσε και το προγνωστικό με τα χίλια ζόρια, βέβαια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ωραίο προγνωστικό, βέβαια, γιατί ήταν λίγο ήξ αφήξης. Δηλαδή, σου λέει 1-2 θα κερδίσει. Του λες εσύ, ο ΠΑΟΚ είναι γηπεδούχος. Ναι, τον ΠΑΟΚ λέω, αλλά έχεις πει και το 1-2. Οπότε σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού θα πει ότι α, εγώ και είπα ότι είχα πει τον Ολυμπιακό. Μια χαρά, τα ξέρει τα γράμματα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον να. Κατάλαβα, δεν θα λήξει το μάτς πάλι. Επειδή έδωσε προφητεία. Προφητεία. Ναι, τώρα τι ήταν αυτή, μπερδεμένο. Ναι, ήταν πολύ μπερδεμένη προφητεία. 1-2-2-1. Δύσκολα τα πράγματα. Τι λέει. Καλά. Μήπως να πάει να πάρει εκεί καμιά πρόβλεψη από τους Άγιους Πατέρες. Θα πάω εγώ Γρηγορίου σε 2 εβδομάδες. Θα ρωτήσω εκεί πέρα τι έγινε αυτά. Σαν μέρη που πάρει σου παφούλια. Θα κάνω ρεπορτάζ, αυτοψία. Εκεί θα κάνουμε ρεπορτάζ. Μην είσαι τίποτα. Τι γίνεται, πώς κινείται, τι κάνει, σε ποια κελία έμενε. Θα τα μάθω όλα. Έτσι. Και ζείτε και κάνα ψηλό, άμα γίνεται. Για τον Παφούλια θα πω, για τον Παφούλια βέβαια. Ναι, γιατί άμα είναι. Αξίωσε ο Θεός να πάρω για τον Παφούλια. Πολύ αξίωσε, πολύ αξία όμως.
είπε, θα τις γυρίσει 7 μονές, θα πάρει από ένα κοσάρικο 140 ευρώ. Σε... Δεν με αξίωσε ο Μπάμπης όμως, σε καταγγέλλω, γιατί με πήγε στο διάλειμμα των 7.30. Ναι. Ήτανε δύο γραμμές και ήμουν εγώ μετά, γιατί θέλω να απαντήσω στο challenge, πάλι θα πούμε εντός θέματος, δηλαδή τα χθεσινά. Τα χθεσινά, ναι, δεν προλαβαίνεις να τα πεις. Είδες, ήταν τόσο φορτωμένο το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήταν φορτωμένο, βέβαια έκανα εγώ λάθος. Ναι. Έπρεπε να σε στείλω ένα μήνυμα ότι είμαι εγώ στη γραμμή. Δεν έχει να τέτοια. Μιλήσω ένα λεπτό και να κάνω. Δεν πάνε αυτά, τελειώσανε. Αυτά είναι έλλειψη εμπειρίας, βέβαια. Έτσι. Είναι ραδιοφωνική εμπειρίας. Είμαι ένας ραδιοφωνικός Λιμιός, δεν έχω εμπειρία ακόμη. Ναι. Θα μάθω. Σε βάλει κανένα γκολ ο Λιμιός την Κυριακή, δεν ψάχνεις μετά. Δεν ξέρεις τι να λες. Τηλεφωνήματα στα πόδια μου, δηλαδή, να κάνω. Θα καταπιείς τη γλώσσα σου. Είμαι ένα παιδάκι ακόμη. Γι' αυτό. Σε βλέπω να έρχονται εκεί να βλώνουν ταξί, πούλμαντα και να έρχονται έξω από το φούρνο. Όλοι εδώ οργισμένοι ακουράτε. Τι θέλω να πω, γι' αυτό να απαντήσουμε εκεί στον κύριο Μπάμπη τον Αρά που τον αγαπάμε. Ναι. Όταν μας αξιώσει ο Θεός και έρθει, εμείς θα τον κάνουμε. Υποδοχή αεροδρομίου. Έτσι, έτσι. Λόκο και... Αμπρέου υποδοχή. Εν τω μεταξύ, έχει αυτό το, αυτό το παράξενο εκεί που δεν είχε, δεν έχει ίντερνετ στην Ελβετία και δεν έχει όταν πάει στο χωριό. Ναι. Στο Σιδηρόκαστρο. Ναι, αλλά τώρα ήταν στην Ελβετία. Ούτε και, ναι, ούτε στην Ελβετία έχει. Τι Ελβετία ήταν. Ναι. Εγώ είχα πάει για λουτράγιο στο Σιδηρόκαστρο και είδα ότι έπιανε καλύτερα από την Αθήνα. Έτσι, έτσι, σωστό και αυτό. Έκανε και εκεί ρεπορτάζ, άρα πιάνει και το Λίμπερο εκεί πέρα. Πού πήγε, στο Άγκιστρο εκεί. Και στο Άγκιστρο πήγα. Και στο Σιδηρόκαστρο και στο Άγκιστρο πιάνει παντού. Δίπλα στη Βουλγαρία πιάνει, εδώ δεν πιάνει. Έτσι. Εδώ μέχρι και από το ίντερνετ χιόνια έχετε. Είσαι το μοναδικό που. Ναι. Έχουμε μια χουχουλιάρικη διάθεση ο σταθμό γενικότερα. Και κάτι άλλο για τον άλλον τον celebrity των ακροατών. Αυτόν εκεί από το Τορόντο, τον από τη Λίβερπουλ. Ναι. Γιατί αυτός βγαίνει σαν τα σαλικά. Μόνο. Όταν χάνει η Λίβερπουλ, όταν χάνει βαθμούς. Ναι. Ξαφνικά, να πούμε, εμφανίζεται. Έτσι. Μήπως θα τις μήγες τα τέτοια πρωί-πρωί. Και να πει ότι αν η Λίβερπουλ είχε ελληνικό επίθετο, θα λεγόταν Φωτιάδης. Μάλιστα. Κατάλαβες, ο Φωτιάδης είναι ιστορία εκεί πέρα, είναι εκγεγραμμένο τέτοιο. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που θα πει για το. Για το Φωτιάδη και αυτά. Και τη Λίβερπουλ μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Εκεί να προσέχει λίγο τα λόγια του. Να βγει να μας πει για τους Boston Celtics βασικά ο κύριος αυτός. Σήμερα που κάνανε ένα ωραίο τέτοιο από τους Lakers. Χάσανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ένα εκπληκτικό buzzer beater. Να τα λέμε και αυτά γιατί παρακολουθούμε και το NBA. Έγινε. Έγινε. Σε φιλού... Τι για Κυριακή τίποτα δεν μας νοιάζει. Τι είπα. Για Κυριακή είπανε 3-0. Ναι. Όχι ένα έτσι ψύχρεμο 4-0. Ναι, ναι. Θα μπει ο Λιμιός στην τρίτη επαφή θα βάλει το 4-0 αυτό. Σε αυτό το 70. Ή από το 60. Γιατί 3-0 θα είναι στο ημίχρονο. Τρίτη αλλαγή στο 60. Ναι. Με την τρίτη επαφή με την μπάλα. Να βάλει όπως το Παναθηναϊκό έτσι που το βάλε με την πρώτη αλλά εδώ με την τρίτη. Μάλιστα. 4-0 ένα ψύχρεμο και εφικτότατο σκορ. Εδώ από το φιλό μας το Φουρνάρι. Να σε καλά. Καλημέρα. Ναι, να δώσουμε και καμιά έτσι πρόγνωση, καμιά προφητεία εμείς μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί τα πάμε συγκλονιστικά. Τι είχαμε, 6 στα 8 σκοράκια βγάζουμε. Προβλέψαμε την προηγούμενη Κυριακή βεβαίως και το 1-1 της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι, θα το πω πιο μετά για να κρατήσουμε εδώ την επαφή με τους ακροατάς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, το Ξωτικό Τριάδι. Ξωτικό Τριάδι, ακούει, νωρίς ξύπνιο. Χαιρετίζω το Ξωτικό, την Ξωτική Σταυρόπολη, το Φούρναρι. Τι αγώνας κάνει. Τι αγώνας. Τι αγώνας κάνει. Έχω σήμερα 4 αυτός κατάκια. Και ο Λαμπράκης. Ναι, τι αγώνες λέει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι νωρίς, γιατί μετά δεν θα μπορούμε, γιατί θα πέσουν τα τηλέφωνα. Σαν το δορυφόρο πάπα θα χτυπάνε εκεί πέρα. Έτσι, έτσι. Και ναι. Τώρα γι' αυτό. Σαν το δορυφόρο πάπα. Ναι. Τα δύο είναι για το Λευτέρι μας από την. Θα πάει στο Αμαζόνιο εκεί. Ναι, Θα πάει να βρει τον Ντάρσι Νέτο. Μπράβο. Αμαζόνιο θα πάει εκεί πέρα. Ναι. Έχουμε στείλει το δορυφόρο Satellite 4. Ναι. Και επειδή αυτός ο δορυφόρος τώρα που το στείλαμε. Λόγον επειδή. Στο λόγον επειδή έχει μέσα σύστημα να δει και να πιάνει ίντερνετ. Ναι. Και εκτός αυτό έχει και έχω εδώ πέρα ειδικό σύστημα να το δώσω για να πάει εκεί πέρα. Θα έχει 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ και ρεύμα.
Πώς καλά. Λέμε που έχουμε τα βολταϊκά, τέτοιο πράγμα. Τα βολταϊκά, τα βολταϊκά λοιπόν θα δώσουν ρεύμα και ίντερνετ. Ρεύμα και να έχει εκεί πέρα. Και εγώ και θέλω το... τζάμπα μα είναι ρεύμα και ίντερνετ. Πλάκα κάνεις άμα δίνεις τέτοιες παροχές. Έξι μήνες το δίνω Φωτιάδες στο Φωτιάδη. Φωτιάδες net. Από όλο πόντου. Ναι. Βολτιάδες. Θα του δώσω δύο κούτες να πίνει μοχίτο. Τι να πίνει? Μοχίτο, ναι. Ναι, ένα είναι αυτό. Δύο κούτες, ναι. Δύο κούτες μεγάλες αυτό εδώ θα είναι για έξι μήνες θα κάνει. Αν χρειαστεί τίποτε κρέας και αυτά θα του στείλω και κρέας. Κουτζίλα. Κουτζίλα, ναι, μάλιστα. Κουτζίλα θα του στείλω και κουτζίλα. Ένα είναι αυτό εδώ. Ναι. Και όταν θα έρθει εδώ θα τον κάνω, θα τον φιλοξενήσω εδώ και θα τον πάω στη σπηλιά στο εξωτικό τριάδι για να τον κάνω εξερεύνηση εδώ τα πέντε πηγάδια που έχουμε. Τα πέντε. Πέντε πηγάδια έχουμε εδώ πέρα. Έχουν τη σπηλιά. Τα τρία που είναι. Όχι, πέντε πηγάδια είναι σκέτο, μέσα. Όταν ναι, θα έρθει εδώ γιατί, πέρα. Γιατί, έχει καταλάβει κανείς γιατί λέγονται τρία-πέντε πηγάδια. Όχι, πέντε πηγάδια. Δηλαδή... Σταθερά, ναι, ναι, τι τρία. Μία-τρία, μία-τέσσερα, μία-πέντε. Πέντε. Μέσα στα 500 κάνεις αριστερά και έχει το πρώτο πηγάδι. Ναι. Συνεχίζεις. Μάλιστα. Κάνω η πηγάδι αριστερά. Μάλιστα, χαρτογράφηση. Μάλιστα, η σπηλιά. Η σπηλιά στο εξωτικό τριάδι όλα αυτά. Στο εξωτικό. Yeah. Και πάμε το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Το ακόμα... φίλο μας, στο το πρώτο είμαστε. Που έχει ναι. Το πρόβλημα με το τέτοιο. Ναι. Θα πάρει το αριθμό, ναι. Αριθμό οικοπαίδου. Ναι. Θα πάμε στο Δήμο Καλλικράτειας. Τα ακούς. Και θα το κανονίσω σαν πυροτεχνίτης. Έτσι. Και σαν μεσίτης που είμαι, μπορούμε να βάλουμε άκρη. Γιατί θα πάμε στην Καλλικράτεια, στην τεχνική υπηρεσία και θα το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Μάλιστα. Εδώ, κανονίζουμε κυρίες και κύριοι. Βυσματώνουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το λόγο. Όχι, βοηθάμε τον βοηθάμε. Κόσμο. Γιατί το Λίπερο 107 λόγων επειδή. Έτσι, βέβαια. Και θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Βεβαίως. Το φίλο μας, το πέστονα, που βγήκε, που μιλούσε με σένα. Δώσ' τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να τον ενημερώσω ότι ανέβηκα σε ένα F-16 Block 50. Ναι. Το Top Gun. Ναι, ανέβηκα πάνω. Ανέβηκα πάνω. Έχω φωτογραφία, έχω μπει μέσα. Ναι. Έχω ανεβεί για να του δώσω ότι ασχολιέμαι και με αυτά. Ασχολιέσαι με την αεροπλοεία. Πάμε το τέταρτο θέμα. Τέταρτο θέμα. Γιατί πολύ ασχολείται με μαζί. Όπα, όπα, εδώ είναι τώρα τα σημαντικά. Δεν ξέρω. Έχει θέμα. Κάθεται και δυσκολιέται με τον Απόλλωνα. Α, τι έχει κάνει με τη Λίβερπουλ. Ναι. Έχω ανεβάσει. Ναι. Επειδή ναι. Μας τη βγαίνει, έτσι. Έχω ανεβάσει δύο έπαινα στο Facebook. Τι δύο? Πού, στο Facebook το δικό μου. Δύο έπαινα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Από το σύντομο. Α, είναι ο έπαινο, τα έπαινα. Ναι, ναι, το έπαινο, τα έπαινα. Μπράβο, επίσημα, πολύ ωραία. Είμαι γραμμένο στην Ελλάδα. Επίσημα, έπαινα. Το 2004. Ναι. Πώ λέμε, έμπαινα, είναι τα έπαινα. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, τώρα. Δεν χόρτασε να κάνουμε. Δεν χόρτασε. Έχουμε κάτι βίντεο μεταξύ μα του τόσου ναι. Στο φούλο μου το φούρναρι. Τα να τα δει, τώρα δεν μπορεί. Ναι. Το αγόρι μου. Και είμαστε διάλογο κάνουμε στο καφενείο. Έτσι. Τι να πω, ρε, τους πονάει ο Απόλλων και η Λίβερπουλ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Καταρχήν αυτός, συγγνώμη λίγο. Ναι, ναι, πες τα, όχι. Μπάμπη μου γλυκέ. Ναι. Τι είναι αυτός τελικά, είναι Ερακλειδέας. Είναι. Εμείς το λέμε και λέμε ότι είμαστε Απόλλωνα. Έτσι. Είμαστε με την ομάδα της Λίβερπουλ. Έτσι. Και πάμε μαζί με τον ΠΑΟΚ γιατί και αυτοί έχουν να πάρουν 33 χρόνια. Έτσι, από τον Απόλλωνα και τη Λίβερπουλ. Ναι, πάμε γενικά με όλες τις πονεμένες ομάδες είμαστε. Ναι, ρε, έτσι. Ναι. Αυτή τι είναι. Όπως εγώ είχα ένα φίλο και ναι. Προσπαθούσε με στο Πρωτάθλημα Ελλάδος εδώ. Στην κατηγορία, εδώ, σε ένα δικό μου φούρνο. Πού εδώ. Α, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αγόρι τραλίβ γινόταν. Προσπαθούσε να πάρει πρωτάθλημα να κάνει. Ποιος ο φίλος σου μόνος του, πού να το πάρει το πρωτάθλημα. Πού να το πάρει, και πέρασαν ξέρεις πόσα χρόνια. Πού? 8 χρόνια. 8 χρόνια, μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Και έκανε το στρατέβιο. Και εγώ προσπαθώ να πάρω πρωτάθλημα. Και εγώ προσπαθώ. Όλοι ένα πρωτάθλημα, μάλιστα. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Χαιρετώ, καλημέρα φιλιά. Περιμένω ανταπόδοση από το φίλο μας το Λευτέρη. Ανταπόδοση, μάλιστα, φιλιά. Φιλιά. Έτσι. Και όπως κατάλαβε κυρίες και κύριοι. Λόγω επειδή. Τι νομίζατε, Παρασκευή έτσι θα περάσει. Πάμε δυνατά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Αν μας περίμενε βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Είσαι καλά. Περίφημα εσύ. Και εγώ μόνος είσαι. Τι να κάνουμε, το έχει και αυτό η μέρα. Καμιά φορά μόνοι μας, καμιά φορά με παρέα. Αλλά έχω εσάς βρε. Δεν έχω καμία ανάγκη. Τον κόσμο. Ναι, εννοείται, καλά περνάμε.
Εμείς θα περιμένουμε λίγο, γιατί ο Άρης παίζει τη Δευτέρα. Δευτέρα, μια χαρά έκατσε, θα δείτε και τον Τερμπάκι. Κομπλέ. Το παιχνίδι που εγώ προσωπικά έχω αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη πολύ στην ομάδα. Mm-hmm. Το βλέπω διπλό. Διπλό, μάλιστα. 0-2. Και εξηγώ ότι... Το κρατάμε αυτό, ναι. Και εξηγώ ότι ο κύριος Παντελής άρχισε να στρώνει την ομάδα. Mm-hmm. Και οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν τον Ιανουάριο είναι πολύ ποιοτικοί. Εσύ λίγο τον Παντελίδη όμως τον... Ο κύριος Παντελίδης... Τον πέρασες γενναίες 14, τώρα τη στρώνει την ομάδα. Με διέψευσε ο κύριος Παντελίδης. Μπράβο. Μετά τον κύριο Δόνη και τον κύριο Αναστασίου, νομίζω δικαιωματικά είναι ο τρίτος στη σειρά από τους Έλληνες. Μάλιστα. Προπονητής ο Ζουνίδης, mm-hmm, δεν υπάρχει όπως είχα πει και παλιότερα. Mm-hmm. Και η γκάφα που έκανε η ΑΕΚ να κρατήσει τον Ζουνίδη, δες μέχρι που την έφτασε. Mm-hmm. Απόλεσε το πρωτάθλημα. Το κύπελο συνεχίζει. Το κύπελο, και το κύπελο μπορεί να το σώσει, γιατί έκανε την κίνηση τη σωστή. Mm-hmm. Το Χιμένεθ. Πήρε Σιδηρόπουλο. Όχι. Πήρε το Χιμένεθ. Α, Χιμένεθ, ναι. Λοιπόν, με το Χιμένεθ η ΑΕΚ θα ήταν διεκδίκητρια. Δεν ξέρω αν θα διεκδικούσε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Θα ήταν όμως μέσα στις διεκδικητές του πρωταθλήματος με τον κύριο Χιμένεθ. Mm-hmm. Που τον θεωρώ από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πρωτάθλητης πέρυσι. Ναι. Κυπελούχος προπέρυσι, πότε πριν 2 χρόνια. Έχει δείξει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πάντως τώρα... με εντυπωσιάζει το ότι έκανες αναστροφή στις τοποθετήσεις σου και αναγνωρίζεις το έργο Παντελίδη. Σε τιμάει αυτό, σε τιμάει. Μας έδειξε κάποια πράγματα, mm-hmm, ο Παντελίδη, mm-hmm, όπως και ο κύριος Καστρίτης στο μπάσκετ που δεν τον ξέραμε. Βεβαίως. Οι παίκτες που ήρθαν τον Ιανουάριο είναι πολύ ποιοτικοί. Mm-hmm. Συν το Φετφατζίδη που ήρθε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Αν αυτοί οι παίκτες ερχόταν το καλοκαίρι, τώρα ο Άρης ήταν πολύ πιο ψηλότερα. Mm-hmm. Θα ήταν στην τριάδα, πιστεύω, θα διεκδικούσε εκεί πάνω, θα ήταν ψηλά. Τριάδα θα διεκδικούσε τι, θα διεκδικούσε και πρωτάθλημα, λες. Θα έκανε πρωταθλητισμό. Μάλιστα, πρωταθλητισμό Άρης, ναι. Όχι από την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Πρέπει να μείνουν αυτοί οι παίκτες, όλοι που ήρθαν τώρα τον Ιανουάριο. Να γίνει η προσπάθεια από τον κύριο Καρυπίδη να μείνει και ο Λάρσον, να μείνει και ο Ματέο Γκαρσία, mm-hmm, ο Κόρχουτ, αυτοί όλοι είναι παίκτες που έπρεπε βέβαια να έρθουν από το καλοκαίρι, αλλά εντάξει, κάποιες μεταγραφές το καλοκαίρι δεν βγήκαν, ο Μενέντες, ο Γκολάσο, mm-hmm, αυτοί δεν βγήκαν, αλλά από τις 20 μεταγραφές, από τις 17 μεταγραφές δεν μπορούν να βγουν και όλες. Βέβαια, έτσι είναι. Και όταν κάνεις πάρα πολλές και όταν έχεις και από χαμηλότερες κατηγορίες και πρέπει να προσαρμοστείς. Πρέπει, δεν μπορούν να βγουν όλες οι, mm, μεταγραφές, αλλά ευτυχώς τώρα τον Ιανουάριο νομίζω ότι πέτυχαν διάνα, έκαναν, ίσως πρόσεξαν περισσότερο και πήραν παίκτες πραγματικά καλούς. Δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ, αν θα είναι και στην αποστολή. Πιστεύω ότι θα είναι ο Φετφατζίδης στην αποστολή. Mm-hmm. Σήμερα θα βγει η αποστολή, νομίζω, ή αύριο δεν είναι Σάββατο. Πιθανότατα Σάββατο. Επειδή παίζει τη Δευτέρα, θα τη βγάλει αργότερα. Ναι, ή σήμερα αργά ή το Σάββατο. Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε. Είναι η ευκαιρία του Φετφατζίδη να κάνει. Έτσι, να δείξει. Μια καινούργια αρχή. Mm-hmm. Γιατί στον Ολυμπιακό. Λίγο τα πουλιά εκεί, τα αναστενάζαν. Πολλούς ξένους δεν μπορούσε, ναι, να δείξει. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει πάρα πολύ καλό υλικό, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι παίζει καλύτερα από όλες τις ομάδες, τις ελληνικές. Και βέβαια έπαιζε και στην αρχή καλά, για κάποιους τη στιγμή που έκανε τις γκάφες, τις στραβές που έκανε, κάποιοι λέγανε ότι δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός, έπαιζε καλά και στην αρχή. Ναι. Αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Τώρα έχει βρει και την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή έκανε 20 ευκαιρίες και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Τώρα ξεκλείδωσε, λες, ο Ολυμπιακός δηλαδή. Τώρα ίσως ο κύριος Μάρτινς δούλεψε περισσότερο και βρήκε την αποτελεσματικότητα. Και τι λες δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει την Κυριακή? Εγώ το παιχνίδι αυτή τη στιγμή το βλέπω ότι είναι όλα τα ξεκινάνε από το Χ. Καλά, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Mm-hmm.
όσον αφορά και το ρόστερ, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα. Καλύτερα. Μάλιστα. Άρα, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να κερδίσει και ο πιο τυχερός. Mm. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι ικανός, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει ο τυχερός. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Όχι, γενικά. Μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ 20 ευκαιρίες και να λήξει ένα. Αχ, μάλιστα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το δούμε. Να είσαι καλά. Θα βγούμε και, θα πούμε. Έτσι. Καλή κριτική. Βεβαίως. Και άμα κερδίσει ο τυχερότερος, θα πούμε ναι, κερδίσει ο τυχερότερος. Όχι στραβό στόμα και έτσι. Έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά, καλώς με τον κύριο Κοτσάο. Τσάο, τσάο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Μπανκ, μπανκ. Νάτος, νάτος. Έχεις. Αν όχι τριάδα, τριάδη σίγουρα. Έχεις λύσει στα ακτιματομεσητικά, πως αντιληφθήκες. Το άκουσα, ευχαριστώ πολύ, γιατί εγώ ήμουν αποφασισμένος, γιατί έχω και ενσωματωμένη χαστουκέρα να πήγαινα στην υπηρεσία στην Καλλικράτη, αλλά τώρα έρχεται η λύση. Ευχαριστώ πολύ το μεγάλο Μιχάλη Φωτιάδη, που θα βρούμε τη λύση, θα πάω, θα την κρύψω τη χαστουκέρα, δεν χρειάζεται. Έτσι, όλα λύνονται, όλα λύνονται με σύνεση. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Είδα λίγο το πόσο θα μου στοιχήσει αυτό το πράγμα και την αποζημίωση και δεν ξέρω τι είναι προτιμότερο. Τέλος πάντων, να πω ότι η ορνοθεολογική εταιρεία του Πειραιά έχει μαζέψει υπογραφές και έδιωξε τον Φετφαντζίδη. Κυκλοφορεί και το βίντεο κανονικά. Όπως και το... την ιστορία με τα Περιστεράκια, την ξέρεις, Μπάμπη, ε? Ποια, την έχεις ακούσει? Ποια ιστορία, για βοήθησέ με λίγο. Είναι δύο Περιστεράκια και λέει το ένα στο άλλο, μ' αγαπάς, λέει, σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, λέει, για πολύ καιρό, σ' αγαπώ. Λέει, για πάντα, εντάξει, λέει, για πόσο. Μέχρι, λέει, να μας χωρίσουν οι σέντρες του Φετφαντζή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε, μπορείς τον Άρη να είναι πιο προσγειωμένα, θα σου. Δεν έρθες να κάνεις την Τούμπα κανένα αυτό. Ήταν μικρό το γήπεδο και στον Πειραιά. Τώρα εδώ στον Άρη είναι ατελείωτο. Βολεύουν οι σέντρες. Είναι καλές οι διαστάσεις. Μάλιστα. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ ήξερα για το μονοπήγαδο εκεί δίπλα στο Τριάδι. Τώρα γίνανε και πέντε πηγάδια. Πέντε πηγάδια, ναι. Ψάχνουμε τα τρία. Μας γενικά. Δεν θέλω, ρε φίλε, να μιλάμε για αθλητικά. Όχι, τώρα Παρασκευούλα τι να πει για αθλητικά. Με το θρησκευτικό επισκέπτη εκεί. Είναι επάγγελμα αυτό. Να το ξέρει. Μια χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Πάρα πολύ καλό αυτό ο νέο παίχτη τη ΤΑΕΚ. Πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Ποιο? Ο Σιμόε που επανήλθε. Α, Σιδηρόπουλο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτή η ομάδα πάντοτε πάει μπροστά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Για χαρά. Φιλιά, τσαο. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες, είναι 6 και 32, θα κάνουμε μια πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, ξανακαλέστε, δεν θα σκόβω την ορμή, εδώ δυνατή, ρίχνω μία το τηλεφωνικό ή αν θέλετε μπορείτε να μείνετε και στην αναμονή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο πρωινό μας, στην Παρασκευούλα μας, 8 του Φλεβάρι, με τις γραμμούλες μας να αφυκνύονται εδώ στα τηλεφωνικά κέντρα του Λίμπερο. Καλημέρα στην πρώτη, ή το στην αναμονή. Μπάμπη! Αγόρι μου! Πού σε ρε Μπάμπη, τόση ώρα περιμένω! Έτσι, έτσι πρέπει να είναι οι εκπομπές που σέβονται τον εαυτό τους. Να έχουν αναμονές. Αριστοτέλειος είσαι. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις. Όπα. Όσον αφορά κάποιον εκεί από μίμηση του δικού μου του δικέφαλου που βγαίνει και λέει για τη διαιτησία, θα του πω το εξής. Ναι. Ότι όταν ο Ναπολέοντας. Οπα. Όταν ο Ναπολέοντας αυτό το. Να μην το πω τώρα. Ναι, να μην χαρακτηρίσουμε τον Ναπολέοντα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον Ναπολέοντα γιατί κατάφερε. Δεν είναι κατάφερε και έκανε. Ναι. Κατάφερε, κύριε Μπάπιο, αυτός ο Ναπολέοντας. Κατάφερε και έκανε μια επανάσταση. Ο Ναπολέον δεν έκανε επανάσταση. Όχι, κατάφερε και έκανε μια επανάσταση που είχε γίνει πριν να έρθει αυτός. Ναι. Τη γαλλική την επανάσταση. Έτσι, το διαφωτισμό εκεί, ναι. Έτσι, ναι. Την ανέβασε στα μανταλάκια. Να τα. Λοιπόν. Άλιστα, κύριε Ναπολέον. Ναι, λοιπόν. Όμως, επειδή κύριε Ναπολέοντα. Επειδή κύριε Ναπολέοντα, εσύ πιάνεις 100 και τα αλεπουδάκια πιάνουν 1101, πήγες να κάνεις
μαγκές στην IT έτσι. Και σε πιάσανε στο βουντού έτσι. Και σε γυρίσανε πίσω. Λοιπόν, αφήσατε και τα μηχανάκια, ανοίξαμε και συνεργείο. Λοιπόν, λοιπόν στην απομίμηση του δικέφαλου αετού του original που μιλάει για το Σιδηρόπουλο ότι ναι, επειδή μας απαγόρευσε η αστυνομία, μας το απαγόρευσε η αστυνομία της δημοσίας τάξεως. Ποια τάξη ρε φίλε, τι είμαστε, χούντα είμαστε, τάξη και ασφάλεια και ησυχία. Ναι. Προστασία του πολίτη έχουμε. Ναι. Λοιπόν ήρθε η δημόσια τάξη να μας πει ότι δεν θα πάμε να δούμε το μάτς. Λοιπόν και επειδή δεν μας αφήσανε κάναμε βουντού στο Σιδηρόπουλο και του βάλαμε μέσα το διαιτητή Δημητρόπουλο, ο Τίκη και τον Παπουτσέλη. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν ο Σιδηρόπουλος. Έτσι. Τώρα ήταν, κάποιος όσον ήταν ένας άλλος ζούσε σε παράνοια. Όσον αφορά τώρα για να μην κάνουν επεισόδια επαοκτήδες, το λέω αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από τον αγώνα που θα γίνει στην Τούμπα. Ναι. Επειδή έχουμε ξεκινήσει τα βουντού από τώρα εδώ. Ναι. Ο διαιτητής που θα σφυρίξει στον Πειραιά το ΜΑΤ, να τα ακούνε αυτά οι τσουκαλάδες. Ναι. Ο διαιτητής που θα σφυρίξει το ΜΑΤ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι, κάτσε να έρθει. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι αυτό. Τι μια εβδομάδα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ξεκινήσει από τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο διαιτητής λοιπόν που θα το σφυρίξει μαζί με τους δύο επόπτες θα είναι ένας διαιτητής τύπου Αργεντινή, Αγγλία, Μαραντόνα. Κατάλαβες, χέρι του Μαραντόνα του Θεού. Βέβαια, κατάλαβα. Του Θεού το χέρι. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Γεια σας. Α, και τελευταίο. Τι? Και τελευταίο. Ναι. Επειδή κάποιοι μιλάνε για τοπικάνια και ότι έχουν ανέβει και καλά κάνουνε και μ' αρέσει και εμένα, δεν μ' αρέσει, αλλά εγώ επειδή... Λόγω επειδή μ' αρέσουν τα ελικόπτερα. Ναι, εσένα και το ρακιτζί. Εγώ είμαι Black Hawk είμαι. Μάλιστα, βέβαια. Black Betty. Και black... Πολύ λαβέ, ρε. Και να σας πω και το άλλο. Γουστάρω ελικόπτερα. Γουστάρω ελικόπτερα. Σου έχω μια κομμάτα. Γιατί πήγανε στο Βιετνάμ και γύρισα πίσω. Μάλιστα. Και γουστάρω ελικόπτερα. Και στην IT όμως τι κάνω. Γουστάρω ελικόπτερα για ένα άλλο λόγο. Γιατί? Ότι όταν το πλοίο φωνάζει Mayday, δεν πάει το Top Gun, πάει το ελικόπτερο και σώνει το ναυτικό, ρε. Φιλιά, τσάο. Ω, Blackberry. Μάλιστα, και όποιος κατάλαβε για ακόμη μια φορά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα εδώ, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Και εδώ κάτω, καλημέρα. Έλα, παπί μου. Καλώς το να. Έχασα, αγόρι μου, να πούμε... Πρόβλεψη να κάνουμε για το μάτσι. Πρόβλεψη. Να πάρεις μετά τις 7 για να. Μαζί, θα τα δώσουμε μαζί. Τα προγνωστικά της παρέας. Μπράβο. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω για τον παππούλια μας. Έχουμε εδώ το μοναστήρι. Άμα θέλει να έρθει, τον κάνω. Δίνουνε. Δίνουν εκεί. Δίνουν τίποτα. Την ξέρει τη μόνη. Ξέρει, δεν την ξέρει. Μάλιστα. Και θέλω να πω και το φίλο μας το Λευτέρη. Τον είπα, όταν έρθει εδώ στις 3 δεν ανάφερε τίποτε. Δεν ανάφερε. Γιατί? Έτσι, μάλιστα. Μην λέει τίποτε για το εκεί μέσα τώρα. Πού παίζει τώρα, η ΑΕΚ μέσα ή έξω σε αυτούς? Η ΑΕΚ, πού παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι. Τώρα θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω που παίζει η ΑΕΚ. Κάτσε να θυμηθώ τώρα από μνημονικού λοιπόν. ΑΕΚ Όφη την Κυριακή στις 3 η ώρα. Άκρη, όφη. Ναι. Εντάξει, θα κερδίσουμε. Μάλιστα. Μετά τα προγνωστικά της παρέας. Μετά τις 7. Τσάω. Θέλω να πάρει τηλέφωνο γιατί εγώ τον έχω έτοιμο το δορυφόρο. Έτσι. Θα πάει στο Αμαζόνιο. Να τον ετοιμάσω, τον δώσω και τις δύο κούτες στα μοχίτο. Πέντε είπες πριν, τώρα δύο. Ναι, μάλιστα. Έγινε. Τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Έλα μπουντε. Ισοπεδωτικός Λευτέρης. Βέβαια, καταιγιστικός Black Hotdown. Έχω ένα σιγουράκι, δεν χάνει την Κυριακή με τίποτα. Οπα, ρίχτω. Δεν ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο ποτέ. Μα είναι προβλήματος να το ξεπαρκάρεις, να μην είναι εκεί στα πέριξ της Τούμπας γενικότερα. Δεν ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και σαν γνήσιος ποδοσφαιρόφιλος μπαλαδόφασα που είμαι. Γιατί έχω πατήσει στα περισσότερα γήπεδα της Ευρώπης. Μπερναμπέου, Αλιάνζ Αρίνα, Γιουθέντερ Καντερών, City of Manchester, έτσι. Άνφιλντ, Άμστερνταμ Αρίνα.
όλα αυτά τα γήπεδα τα έχω γυρίσει. Λοιπόν, σαν καλός ποδοσφαιρόφιλος που είμαι λοιπόν, εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να πάρω εγώ τις κορούλες μου, να πάω βόλτα, Κυριακή απόγευμα, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να το δει ο κόσμος να τα απολαύσει. Έτσι. Έχω μια απορία πάντα για την Τούμπα, που ούτως ή άλλως, δηλαδή σε μια καθημερινή, δεν βρίσκεις πάρκινγκ. Πώς βολεύονται όλα αυτά τα αμάξια όταν έρχονται πάλι στο γήπεδο και όλο και κάτι θα βρεις στο τέλος. Έχεις πάει ποτέ περιφερειακό επάνω να δεις τι. Καλά, έχω δει, ναι, ναι, μέχρι πάνω έχει. Αλλά και κάτω. Ξέρω εγώ, άμα πάω καμιά φορά με τον Αναστάση, θα βρούμε κοντά στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό, κύριε Μπάμπη. Μου χαρακτηρίζει, μπορείς να με ρωτήσεις. Ναι, εντάξει, επειδή είσαι κάτοικος εκεί, ας πούμε. Δηλαδή... κοίταξε να πεις, πάω και σε τέτοια παιχνίδια σου είπα, είναι αυτό το άχαστο, ας πούμε, ότι δεν ξεπαρκάρεις ποτέ το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όλα θα το βολέψεις και κάπου το αυτοκίνητο. Αυτό μου προξενεί έτσι, εντύπωση. Δεν έχει που δεν έχει θέσεις πάρκινγκ, αλλά εντάξει. Τώρα, κανονικά αυτά τα γήπεδα έπρεπε να είχαν όλα... Καλά, άστο, ναι, εντάξει. Εντάξει, να μην πάμε σε άλλη ναι, ναι, ναι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα που ανοίγει και βγάζει θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Εγώ κάποια φορά που κάθομαι στον παλκόνι να τα παίζω πάω, ας πούμε, βλέπω κάποιους αυτούς, όχι τους λυπάμαι, ναι, τους λυπάμαι, εντάξει. Τρέχουν, ξέρεις, έχουν και τα παιδάκια μαζί τους, έχουν αρχίσει ρε παιδιά, ναι, ναι, ναι. Ένα και τρέχουν γρήγορα να μπουν μέσα, λέω και πού θα κάτσετε και όλα τα παιδιά, ναι, μην χάσουν και όλα που πάτε και πού θα κάτσετε να δείτε το παιχνίδι. Ναι, τρέχουν, μην χάσουν και το υπερθέαμα κιόλας, έχει και αυτό, μην γίνουν τα σπουδαία, ας πούμε, μάλιστα. Οπότε παίξε τον πάντο μου, Βαγγελάκης, δεν ξεπαρκάρει ποτέ τα αυτοκίνητα, ξέρεις, τα χάσε. Ή μπορείς έναντι αμοιβής, να σου έρθει άλλος Βαγγελάκη. Πού είναι το σπίτι, έναντι αμοιβής να το ξεπαρκάρεις, λέω εγώ τώρα. Α, ναι, πάω βόλτα με τα παιδιά, κανένα πρόβλημα, νοικιάζεται θέση. Έτσι, έτσι, γι' αυτό σου λέω, περιζήτητος. Λόγω επειδή. Έτσι, φιλιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλή κοπή. Τσάω, 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 τσάω. Βέβαια, εδώ ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα. Γιατί να υπάρχει μόνο το Airbnb, αυτό το νέο trend όπου επινοικιάζεις το διαμέρισμά σου για 2-3 μέρες ή όσος θέλει ο πελάτης, έτσι. Να υπάρχει Airbnb και στις θέσεις parking. Μία για το γήπεδο της Τούμπας Φερρυππίν την Κυριακή, θα είναι πολύτιμη, ή τις καθημερινές εδώ στη Λέοντο Σοφού, τι πολυτιμότατες είναι και αυτές οι θέσεις. Αν έρθεις στις 6 ώρα και συντροφεύσεις τον Μπάμπη στην εκπομπή σου, θα έχεις μία από αυτές και αργότερα θα τις μεταβιβάσεις σε κάποιον άλλον τυχερό. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Βάλε ένα σταυρό στο αυτοκίνητο και βάλ το εκεί μέσα στην Αγία Βαρβάρα κανονικά. Να, ναι, σωστό και αυτό. Μια νεκροφόρα. Όπως θυμάμαι κάποτε ήμουν με τον κουμπάρο μου και μας έχει κλείσει ένα αυτοκίνητο κάπου εκεί κοντά στην Αγίου Δημητρίου. Το πήραμε με τα χέρια, το αφήσαμε στην Αγίου Δημητρίου. Ήταν γεμάτο εικόνες και τέτοια, κάτι πρέπει να είχε εκεί η εκκλησία. Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Δημήτριος, τι άλλο. Ναι, κλείσαμε τη μισή Αγίου Δημητρίου και μου λέει θα το ξαναβάλουμε στη θέση. Λέω όχι, ναι. Άστο να λέω, έχει εικόνες, λέω θα γεμίσει και καντήλια τώρα. Κανονικά. Ή μπορεί να γίνει κάτι και να πετάξει, ξέρω εγώ, να γίνει κανένα λοιπόν, θαύμα. Αν δεν φέρνει σήμα εκεί ο Λευτέρης που θα πάει, μπορεί να βάλει ένα δίπολο από πάνω του. Πώς είχε, θυμήθηκα τώρα, είχα δει πιτσιρίκος ήμουνα. Το αυτοκίνητο που γυρνούσε ο Σαράφης, το πρώτο πριν από τη Φούλβια, είχε ένα NSU και είχε τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση. Τηλεόραση, είχε πάνω... τηλεόραση το αυτοκίνητο, ναι. Και είχε πάνω από το αυτοκίνητο κανονικά το δίπολο για να πιάνει. Λοιπόν, και μπορεί να βάλει έτσι ένα δίπολο, ένα ρολό χαρτί, βοηθάει το ρολό χαρτί για μόνωση, και ένα πιστόλι, κατά επιλογή ψεύτικο. Ναι. Θα φέρνει το καλύτερο σήμα. Μέχρι και την ΑΕΚ πρωταθλήτρια θα μπορεί να βλέπει. Μάλιστα. Έγινε. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Καλή συνέχεια. Ποτέ. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Κύριε Λευτέρη. Εγώ την ΑΕΚ τη βλέπω όχι μόνο πρωταθλήτρια, πες την από μίμηση, τη βλέπω και Champions League. Μάλιστα. Έπαιζε με την Boca Juniors στο Μαρακανά. Στο Μαρακανά, γιατί πήγαμε στη Βραζιλία. Στο όνειρο. Πήγαμε στη Βραζιλία και παίξαμε με την Boca Juniors στο Μαρακανά. Μάλιστα. Και φωνάζαμε. Μάλιστα. Αργεντίνα, Δεθί, όχι, φωνάζαμε Μπραζίλ, Του τόπα, του παπά, του τόπο, του παπά. Μάλιστα, 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια.
τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε νωρίτερα για τον μαγικό κόσμο του NBA. Indiana Pacers, Los Angeles Clippers, τα ξημερώματα 116-92, Orlando Magic, Minnesota Timberwolves 122-112, Atlanta Hawks, Toronto Raptors 101-119, Boston Celtics, Los Angeles Lakers 128-129, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies 117-95 και Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs 70-57. Για την Euroliga χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Στο Ισραήλ ιτήθηκε από την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Μπλατ ιτήθηκε από τον Σφερόπουλο. Πρώην παίζανε δηλαδή εν ολίγης. Παρόλο το κρεσέντο του Βασίλη Σπανούλη που πήγε να πάρει όλο το μάτς μόνος του, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και πλέον έχει και θεματάκια. Από εκεί που διεκδικούσε τετράδα έχει θεματάκια για το αν θα βρεθεί μέσα στην οκτάδα που οδηγούν στα play-off της Euroleague. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ανατολού FS Gran Canaria 93-74, Budus Nost Kimki 90-98, Barcelona Zalgiris 78-72. Σήμερα το προγραμματάκι περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Τσέσεκα Ρεάλ Μαδρίτης. Ο περσινός τελικός δεν είναι αυτό, στις 7 η ώρα. 7:45 Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός. Πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Μπράντοβιτς εναντίον Πρασίνων. Στις 9 Μπασκόνια Μπάγερ. 9:30 και σε 9:45 Μιλάνο Νταρουσαφακά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Εβραϊκής καταγωγής ο προπονητής του Ολυμπιακού και Έλληνας της Ισραηλιτικής ομάδας. Γενικότερα ούτως ή άλλως οι Έλληνες με τους Ισραηλίτες θα πάμε πολύ καλά. Να τα λέμε και αυτά. Μπάμπη, αν βγει κάποιος τώρα και κάνει BBC γκρουπάκι τώρα και λέγεται και ονομάζεται και το κάνει και Μπατμανίδης. Θα είναι από μίμηση δικιά σου? Άμα κάποιος κάνει BBC δεν θα είναι από μίμηση δικιά μου. Βεβαίως θα είναι από μίμηση δικιά μου. Δεν θα είναι. Ξέρω εγώ γιατί. Εγώ ρε φίλε, επειδή πιστεύω και στα πανό των φίλων του Πανιωνίου και, και αυτά που ανεβάζουν και την πιστεύω σαν πραγματική προσφυγική ομάδα και γράφουν και όλα ποια είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Εγώ ξέρω ότι ιδρύθηκα το 1926. Τώρα κάποιος που ιδρύθηκε το 2014, πώς μπορεί να μιλάει για απομίμηση? Μάλιστα. Οκ. Αυτά. Έγινε. Άντε, τσάω. Θα έχουμε και τα προγνωστικούλια μας βεβαίως και το προγραμματάκι μας για το Σαββατοκύριακο. Λίγο μετά τις 7 θα δώσουμε τις προφητείες μας. Εννοείται που όλοι περιμένουν. Αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καλαθόσφαιρα την ελληνική έχουμε το All Star Game εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βάλανε All Star Game πάνω σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα μου πεις ίσως να τα είχαν και προγραμματισμένα αλλιώς. Και αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε και Αμερικάνκο. Είναι τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Ας με βοηθήσει, μιας και είμαστε πολύ αθλητική εκπομπή, ας με βοηθήσει κανένας φίλος εδώ της Καλαθόσφαιρας που συσπηρώνεται γύρω από το λόγο επειδή. Χθες ολοκληρώθηκε η φάση των πρώτων αγώνων των προημιτελικών του Κυπέλου, με τον Αστέρα Τρίπολης να επικρατεί 1-0 του Εργοτέλη και να παίρνει σαφέστατο προβάδισμα. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η ΑΕΚ του Ατρομήτου σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλά παράπονα από τους γηπεδούχους. Ένα πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι, με ένα πέναλτι μάλλον που δεν ήταν πέναλτι, ανατροπή έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση των περιστεριωτών. Οι του Ατρομήτου διαμαρτύρονται και για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο σε χέρι του Χουλτ. Οι Ενωσίτες διαμαρτύρονται για ένα offside που κόπηκε στο τέλος μετά το 0-1 ο Κλωναρίδης εκεί στο τέλος του παιχνιδιού. Ήταν γενικότερα μια διαιτησία από το τρίο κουαρτέτο υπό την διεύθυνση του Σιδηρόπουλου πάρα πολύ κακή. Μια εβδομάδα μετά τα όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ με τον Δανό διαιτητή, από και εκεί προκύψανε παράπονα και βγαίνανε και λέγανε ας πούμε και οι βαρούχες και οι έτσι ότι είναι αυτά ρε να πούμε. Εντάξει, είδατε οι Έλληνες διαιτητές δεν θα μιλήσουμε, αλλά να, μας θέλατε ξένους, να, ορίστε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλεφωνάκι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας.
με τον λόγο επειδή στα υπόλοιπα τα αθλητικά ηρεμία πριν από τα Σαββατοκύριακα. Με τον Κούγια λέει να βγαίνει να δηλώνει, έχει ανοίξει τώρα κόντρα κιόλας Άρη και Κούγια για τις δηλώσεις του μέχρι πρότινος του νυν, είπε ότι δεν ξαναβγεί να δηλώσει και να κάνει ανακοινώσεις και αποχωρεί από την ΑΕΛ, ότι οι παίχτες του Άρη είναι πληρωμένοι από τον Ολυμπιακό, κάποιοι δανεικοί, κάτι τέτοια. Και έχει ανάψει οξία αντιπαράθεση, που θα παίζει άραγε Άρης Λάρισα να μεταφερθεί και εντός του αγωνιστικού τερέν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπαμπή. Γρήγορα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Γρήγορα. Θα πω σε αυτόν που ασχολείται, γιατί μία απομίμηση με το πρωτότυπο πάντα θα ασχολείται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα του πω λοιπόν ότι αυτά που λένε εκεί στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, επειδή έχω πάει δύο φορές στην πλατεία, έχω πάει πολλές φορές στην πλατεία, αλλά δύο φορές στην πλατεία κατέληξα στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης. Μία φορά από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης. Έκανα και μία βόλτα στην έκτη ψηνία. Ναι. Λοιπόν, θα του πω λοιπόν ότι πριν πάω στην ψηνία, πριν πάω στην ψηνία την έκτη για μια εβδομάδα, γιατί εγώ. Εγώ τους τρελογιατρούς θα τους τρελάνω, γιατί το σύνθημα έχει γραφτεί για μένα. Αυτό που λέει για σένα το μυαλό μου το διαλύω για πάρτι στο τρελοκομείο και όλους τους γιατρούς θα τους τρελάνω. Έτσι. Αυτό είναι για μένα γραμμένο. Λόγω λοιπόν, επειδή είσαι παραπάνω. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Εκεί στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, πριν με πάνε στην έκτη ψηνία, να κάνω μια βόλτα να τους γλεντήσω όλους εκεί μέσα. Λοιπόν, και ναι, γιατί ήμουν στη φωλιά του Κούκου, δεν ξέρω αν το έχεις δει το έργο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για μια εβδομάδα, όχι, δύο εβδομάδες με κρατήσανε, γιατί μια εβδομάδα δεν ήταν αρκετή για να τους πείσω. Τους έπεισα, σε δύο εβδομάδες τους έπεισα. Ναι. Λοιπόν, θα του πω λοιπόν ότι είχα πείσει το Τζεντάι από τους Πάνθυρες, ότι αυτός είναι ο Τζεντάι στην πλατεία τώρα. Ναι. Πλατεία της Νέας Σμύρνης. Πριν με πιάσουν οι φίλοι του οι ασφαλίτες. Ναι. Λοιπόν, τον είχα πείσει τον Τζεντάι ότι εγώ είμαι ο Κεντάι. Μάλιστα. Λοιπόν, και από τότε ο Κεντάι, από τότε ο Τζεντάι, ο Τζεντάι δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει και έρχεται σε εμάς. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια δεν έρχεται στην original γιατί δεν μπαίνει μέσα. Ναι. Γιατί είμαι εγώ μέσα. Μάλιστα. Εκεί. Έγινε. Αυτό πάει δίπλα από την original. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου Λευτέρη. Γεια σου. Άλλος Τζεντάι. Κι άλλος Κεντάι, ε. Άλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ένας καταπληκτικός οπαδός της Μαρσέη. Για τα επικείμενα ντέρμπι ενδεχομένως να είναι αυτό. Έτσι μια υπενθύμηση. Έχει σπάσει 26 τηλεοράσεις για κάθε ήττα της ομάδας του. Ένας και YouTuber κιόλας, ο Μοχάμετ Χένι, ο οποίος βγάζει όλο το θυμό του και όλο το πάθος του για τους Γάλλους, για τους Μαρσεγέζους, στις τηλεοράσεις του σπιτιού του. Είδαμε και προχθές, ανέβασε και μια φωτογραφία στο λόγο επειδή από ένα φίλο του Άρεος που έβαλε αγγελία μια σπασμένη τηλεόραση. Από το παιχνίδι, πρόκυψε μάλλον από το παιχνίδι Άρης Πας Γιάννενα. Ο εν λόγω λέει ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας από τη Μασαλία ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC πως σπάει τις τηλεοράσεις σε μια προσπάθεια να προσφέρει ανακούφιση και χαρά στον κόσμο και δεν το κάνει λέει επιτηδευμένα απλά και μόνο για να κυκλοφορήσω τα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνει γνωστός. Μάλιστα, ωραία ρε παιδί μου, με να σπάσεις, αρχίζω να σπάω κι εγώ εδώ οθόνες. Θα γίνω σίγουρα γνωστός, με πιάσει κανένα μοκ να κατεβάζω κονσόλες και τέτοια. Σπάει η φωνή μου σίδερα δηλαδή εν ολίγης. Δεν ξέρω αν την Κυριακή σπάσουν τηλεοράσεις για το επικείμενο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά εμείς θα τα δώσουμε τα προγνωστικούλια μας, βεβαίως. Μόλις επιστρέψουμε από το διαλυματάκι, καλημερίζω και τη φίλα μου τη Μαρία στον εξωτικό Βόλο που συντονίζεται και συσπυρώνεται κοντά μας. Θα πάμε για διαλυματάκι με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, μια νέα εισοδία που ανακάλυψα προσφάτως, ένα ποδοσφαιρικότατο άσμα τώρα στα YouTube. Είναι αυτό το... Μάλιστα τα κατάφερα. Ναι. Κωνιτόπουλος λέει βάλε γκολ. Ο παιχταράς, έτσι λέγεται. Αλλά δεν πρέπει να είναι ο Κωνιτόπουλος
ο Κονιτόπουλος ο γνωστός. Βάλε γκολ ο Παιχταράς, ένα ποδοσφαιρικό το κομμάτι, λόγω επειδή συντονισμένοι επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, το πρωινό της Παρασκευούλας, 8 του μηνού. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και προσυδείται στην παρέα μας μέχρι και τις 8, δυνατά και ξυπνητά στον Λίμπερο 107,4. Και πέρα βέβαια από όλα τα αθλητικά δρόμενα, από όλες τις αθλητικές ειδήσεις, από τι θα μας αποσχολήσει σήμερα, ασφαλώς και το χθεσινό παιχνίδι του Κυπέλλου θα σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ, φυσικά και το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που τρέχουν στον πλανήτη Ελλάδα. Και νομίζω ότι η είδηση της αγωνιστικής μας έρχεται από την Άρτα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αν κυκλοφόρησε στα ότα σας μέσω του διαδικτύου. Έπεσε πάνω μου. 68χρονη, λέει η είδηση, σπίτω νοικοκυρά, μας έπαιρνε μάτι, καταγγέλουνε φοιτητές στην Άρτα. Και πού το διαβάζουμε όλο αυτό, ε? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ρεπορτάζ το έχουμε αντλήσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο fanaripress.gr. Ναι παιδιά, δεν είναι τρολιά. Υπάρχει σελίδα σχετική που αναφέρει το εν λόγω περιστατικό. Το Φανάρι Πρέσβη από μια 68χρονη μέρα κλου που κοιτούσε τα φοιτητόνια εκεί στην Άρτα να επιδίδονται σε διάφορες περιπτύξεις. Τι λέει όμως το ρεπορτάζ? Και θα το διαβάσουμε αυτολεξί γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν έχουν, λέει, προηγούμενο όσα καταγγέλνουν φοιτητές στην πόλη της Άρτας. Καθώς σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η γυναίκα που τους νίκιαζε τα διαμερίσματα της εμφανίζεται να τους έπαιρνε μάτι από το δικό της διαμέρισμα, κρυμμένη πίσω από κουρτίνες και μπαλκονόπορτες, κυρίως νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το fanaripress.gr, τα κρούσματα με πρωταγωνίστρια την 68χρονη γυναίκα είναι αρκετά, καθώς οι καταγγελίες προέρχονται από περισσότερους του ενός φοιτητές. Μάλιστα, σε μία περίπτωση η 68χρονη γυναίκα δεν δίστασε να επισκεφθεί αργά τη νύχτα έναν από τους φοιτητές με πρόφαση την καταβολή του ενοικίου, όταν διαπίστωσε ότι εκείνη τη στιγμή άλλαζε ρούχα. Και όλα τα παραπάνω, καθώς στο σπίτι που διαμένει η 68χρονη γυναίκα βλέπει πεντακάθαρα τα προσενοικίαση διαμερίσματα με πολλούς φοιτητές να κάνουν λόγο για προμελετημένο σχέδιο. Γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα στη σχετική είδηση, είναι η αλήθεια. Αφενός το ότι οι φοιτητές όλη μέρα έχουν τις κουρτίνες και τις μπαλκονόπορτες ανοιχτέ και τα φώτα διάπλατα, μήπως οι ίδιοι επιδίωκαν να τους επάρει μάτι η σπιτονοικοκυρά. Και πώς ήταν αυτή, έχει τα σπίτια απέναντι, δηλαδή συνήθως ξέρουμε ότι διαμένει στην ίδια πολυκατοικία. Ήταν απλά 68χρονη, είχε και την απέναντι, ας πούμε, και είχε στήσει εκεί παρατηρητήριο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Έτσι, αγνή φωνούλα. Και τη Δευτέρα αυτή και τη Δευτέρα θα κλαίνε τα μαυροασπρά. Μάλιστα, που και δεν μιλάω για άλλες ομάδες, τακτικά. Γεια σου μπάμπι μου. Τι κάνεις Πασχάλη μου? Καλά γόρι μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω μπάμπι μου. Ποτέ. Αλλά αυτοί εδώ οι αρτέμπιδες μάτσες της Βορείου Ελλάδος να βγουν σήμερα όσο πιο πολύ μπορούν, γιατί τη Δευτέρα θα κρυφτούνε. Τη Δευτέρα λες θα έχουμε κηδεία. Θα έχουμε αλλαγούλες τη Δευτέρα. Μάλιστα. Κατάλαβες μπάμπι μου? Καταλαβαίνω εγώ θα. Όχι, γιατί μιλάω για άλλες ομάδες τώρα. Ουδέποτε. Τώρα κάτι ακούστηκε ότι ο Γάβρος πάρα πάρει τους 3 βαθμούς με τον Όφη. Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ναι, υπάρχει ένα θέμα με τον Όφη ότι ενδεχομένως να υποβιβαστεί για κάποια έτσι περσινά μυστήρια παιχνιδάκια για να μάτσει με τον Εγινιακό. Λες να γίνει κανένα έτσι ωραίο? Όλοι αυτοί οι δορυφόροι αυτόν εδώ την ομάδα του δημοσίου να διαλύσουν. Μάλιστα, οι δορυφόροι ποιοι είναι οι δορυφόροι?
δορυφόροι, κάτι όφηδες, κάτι Γιάννενα, κάτι... Στον Όφη εσύ πήρες όμως το διπλάκι. Εγώ παλικαρίσια, αγόρι έτσι, μου. Έτσι, έτσι, γιουνιές εκεί. Κάτι σέρες διαλύονται, κάτι βέρειες διαλύθηκαν. Τις σέρες δεν τις πιάνεις στο στόμα σου, εντάξει. Άντε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Άντε να πούμε. Μάλιστα, οπότε έτσι, θα διαλυθεί, ναι. Θα πέσει ο Όφη και θα πάρει ο Ολυμπιακός, λες, τα χαρτιά το παιχνίδι. Να, και... να τηρηθούν οι νόμοι, φίλοι. Ένας ευυπόληπτος πολίτης, κυρίες και κύριοι, εδώ ο φίλος μας ο Πασχάλης. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ θα σε πω και κάτι της. Mm-hmm. Βεβαίως, βεβαίως, είμαστε όλοι αυτοί. Αυτή τώρα, mm-hmm. Τάση που βλέπω την Κυριακή στο 30-02 και διακοπή. Μάλιστα, ναι. Ναι, θα τυχήσω την καλδάρα. Mm-hmm. Ναι. Γιατί φίλε που δεν έχουν ομάδα, πρόσθετα. Δεν έχει ομάδα, λες ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει, ρε φίλε. Με τα κομμάτια και αυτά τώρα να κερδίσει. Mm-hmm. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, είναι. Βέβαια τώρα, τι να λέμε. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Mm-hmm. Αυτά τα έχει. Ολίγα πάμε. Ωραία. Που, άμα χρειαστεί. Θα άμα χρειαστεί, θα επέμβει. Άμα χρειαστεί, επέμβουν και άλλοι. Μάλιστα. Φιλιά, τσαό, 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 τσαό. Έτσι, μια ψυχρήμη και κέρια τοποθέτηση από το φίλο μας το Πασχάλη που προβλέπει και αυτός με το δικό του τρόπο τα μελούμε να τις δώσουμε και τις δικές μας προφητείες. Βεβαίως, βεβαίως, καλημερίζω το φίλο μου το ψηλό που λέει καλά που πήγα μερική και σ' ακούω γιατί να ξυπνήσω 6 ώρα, να ξυπνούσα μάλλον 6 ώρα στην Ελλάδα δεν έπαιζε. Έβγε λέει στην γιαγιά, επικροτεί την γιαγιά που έπαιρνε μάτι και στην τελική γιατί να... Άξι μωρέ, αθώα ήταν. Ένα μικρό μπανιστήρι έκανε η συγκεκριμένη κυρία και σε αυτή την ηλικία εντάξει. Ίσα ίσα οι φοιτητές προσεφέρανε χάρες. Άσε που θα μπορούσαν να έχουν και τρόπο να μειώσουν και το ενίκιο συγκλονισμένος. Και πόσο άλλος ο φοιτητής που κατήγγειλε ότι εκείνη τη στιγμή άλλαζε ρούχα. Πήγε να του ζητήσει το ενίκιο το βράδυ και άνοιξε την πόρτα και άλλαζε ρούχα. Δηλαδή ήθελε να τα σκανδαλίσει μάλλον τα πράγματα και ήθελε να εξοκύλει η κατάσταση ενδεχομένως. Άλιστα, δεν ξέρουμε τώρα αυτή. Θα ψάξουμε να βρούμε μαρτυρίες. Βεβαίως, βεβαίως. Από την συγκεκριμένη πολυκατοικία και κάποιος αναφέρει ότι ενδεχομένως να μην ήταν η κυρία συγκεκριμένη του γούστου των καταγγελθέντων, των καταγγέλλοντων, γι' αυτό και η συγκεκριμένη αναφορά. Ίσως κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να είχαν επωφεληθεί τις χαρές. Αλλά αν μένουμε στο μάτι και δεν υπάρχει καμία έτσι περαιτέρω με προσέγγιση, δεν είναι τίποτα. Σαν σαχαρίζεις απλόγερ, πως έλεγε ρε παιδί μου ένα παλιό. Δεν μας βλέπουνε. Μας καμαρώνουνε. Αυτή η άρτα και το αγρίνιο πάντα μας εφοδιάζει με συγκλονιστική δισιογραφία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Και Μπαμπή. Παρακαλώ. Η γιαγιά μου από τη σπηλιά της Κισάμου. Ναι. Το Χανίο. Ναι. Έλεγε. Mm-hmm. Πάντα το γεροντόβουδο στην πρασινάδα αράσει. Μα να μαντσίσει δεν μπορεί, μας κιάσα να χαράσει. Μάλιστα. Έτσι έκανε εκεί η γιαγιά τον Ιφταχώτερ. Γεια σου γιαγιά. Για να αράξει στην πρασινάδα, αλλά δεν μπορούσε να μασίσει. Τι να κάνουμε, εντάξει μωρέ, ό,τι μπορεί ο καθένας. Γεια σου γιαγιά. Γιαγιά, ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορείς ρε γιαγιά. Ό,τι μπορείς. Άνθρωποι και αυτοί να πούμε κατευθείαν να το καταγγείλουνε και να το θεωρήσουν ότι το κάτι έτσι ας πούμε με το... Δεν φτάνει που είχε και όρεξη σε αυτή την ηλικία, ε. Τρίτη ηλικία, ένα μήνυμα ας πούμε για άλλους ανθρώπους. Να μην στην ενισχύ μου και θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε την λόγο... Την εν λόγω κυρία δύσκολα θα έβγαινε, αλλά να ξέρει ότι την έχουμε πλέον υιοθετήσει εδώ στο λόγο, επειδή θα είναι μία από τις έτσι μεγάλες μας μορφές, όπως μεγάλη μορφή είναι και ο τυπάς ο χθεσινός, ένας φαντάρος ο οποίος πήρε τηλέφωνο στα ΚΤΕΛ γιατί λέει για βόμβα, γιατί δεν προλάβαινε το λεωφορείο, έδωσε ιδέες. Πόσοι και πόσοι θα το έχουν σκεφτεί το συγκεκριμένο. Όταν θα έχουμε τρέξει, θα έχετε τρέξει και εσείς να προλάβετε ΚΤΕΛ, αεροπλάνα, τρένα, ιστορίες, για ένα περιστατικό στον Βόλο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εφημερίδας Ταχυδρόμος, το λεωφορείο ξεκίνησε από τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη χθες στις 12.30 το μεσημέρι και ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από αστυνομικούς ασφαλείας στο ύψος του Βελεστίνου. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην άμεση δράση από άγνωστο,
ότι έχει τοποθετηθεί στο λεωφορείο κριτικός μηχανισμός και όπως ήταν φυσικό σήμανε συναγερμός. Ένα νέο σπιτ δηλαδή. Βέβαια, να σου παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ότι έβαλα στο κτέλ μαγνησίας βόμβα. Ήδη δεν τον έχεις πιστέψει. Για ποιον λόγο? Ρωνήσουν τώρα, ας πούμε, άμα πήγαινε στη Λάρισα ενδεχομένως. Οι επιβάτες του λεωφορείου αποβιβάστηκαν σε πρατήριο υγρών κασίμου που υπάρχει δίπλα στην Εθνική Οδό. Ενώ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για την ανίχνευση κριτικών υλικών, οι αστυνομικοί άρχισαν τον έλεγχο. Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι τελικά το λεωφορείο δεν στο λεωφορείο δεν υπήρχε κανένας επικίνδυνος μηχανισμός και ότι επρόκειτο για φάρσα. Οι επιβάτες επιβάστηκαν εκ νέου στο λεωφορείο και τελικά έφτασαν στον προορισμό τους με καθυστέρηση μίας ώρας. Μετά πας και βάζεις βόμβα σε αυτό να μας σε καθυστερήσει βέβαια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τηλεφώνημα το έκανε νεαρός που κατατασσόταν στο στρατό. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι προέβησε αυτή την ενέργεια προκειμένου να προλάβει το λεωφορείο που θα το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στον Εύρο για να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Ο νεαρός επιβιβάστηκε εν τέλει στο λεωφορείο μετά τον έλεγχο των αστυνομικών στο ύψος της δεύτερης της Β βιομηχανικής του Βόλου. Μόλις έφτασε στο σταθμό των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη, συνελήφθη από τους αστυνομικούς για το τηλεφώνημα φαρσά. Οπότε και σήμερα Παρασκευούλα, πολλοί κόσμος θα ανεβοκατεβεί γενικότερα. Μην το τολμήσετε, όσο και να το έχετε σκεφτεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Βαγγέλη. Καλώς το να. Δευτερολογώ. Βεβαίως. Τι κοινή σκέψη κάνει ένας που καθαρίζει τζάμια σε έναν ουρανοξυριστή στον 50ο όροφο με την κυρία από την Άρτα, μεγάλης ηλικίας, πάνω 80 ξέρω εγώ λέμε. 68 είναι. Λέμε 80. Που κάνει, πώς να το πω γενικά, στοματικό έρωτα σε έναν έφηβο. Τι κοινή σκέψη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν κοιτάμε ποτέ κάτω. Α, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Έγινε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Μεράκλου, 68χρονη. Αυτές ήταν οι συγκλονιστικότερες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, κυρίες και κύριοι. Για να γνωρίζουμε τα πάντα, το τι μπορεί να μας προκύψει. Ας πούμε, πάμε, νοικιάζουμε ένα διαμερισματάκι και είμαστε εκτεθειμένοι. Πάμε ένα λεωφορείο, μπορεί να μας κάσει καμιά μπόμπα. Αλλά οι μπόμπες έρχονται, κυρίες και κύριοι, διότι το Σαββατοκύριακο έχουμε κανονικά πρωταθληματάκι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαμε, δεσπόζει το παιχνίδι του Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Δεσπόζει ασφαλώς το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να καθορίσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την υπόθεση τίτλος. Βέβαια τώρα έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο, όπως ανέφερε και ο φίλος μας ο Πασχάλης, με το θέμα του Όφη και το τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή υποβασμού της ομάδας από το Ηράκλειο, και αν οι ομάδες που απολέσανε βαθμούς διεκδικήσουν πίσω τα τρίποντα. Και πολύ πιθανό, έτσι πως το βλέπω, να σας πω ότι όχι να παίζει, εάν παίζει πολύ πιθανό να βρεθεί έτσι μια τέτοιου είδους λύση. Τα προγνωστικά της παρέας που λέει και ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Οι προφητείες. Το Σάββατο, Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης. Πανιώνιος που προέρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη και ανατροπή στο κύπελο, βέβαια, επί του ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Επικράτησε με 2-1 στο πρωτάθλημα, όμως είχε φάει μια ξεγυρισμένη τεσσάρα από τον Ολυμπιακό. Υποδέχεται τον υποβασμένο Απόλλωνα. Μονόδρομος η νίκη και θα την δώσουμε. 2-0 τον Πανιώνιο να κερδάει το Σαββάτο αύριο στις 5:15. Στις 7 η Ξάνθη υποδέχεται την Λαμία. Η Λαμία και αυτή προέρχεται από ένα ξέφρενο 3-3 με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα, από μια εντός έδρας ήττα σοκ από τον Πανετολικό, η Ξάνθη από 1-0-0 με τον Όφη έχει και ήττες, έχει μια έτσι παρατεταμένη κάμψη, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ξάνθη Λαμία δύσκολο. Αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Ξάνθη θα επιστρέψει στις επιτυχίες. Θα τη δώσουμε το 1-0, θα της το δώσουμε. 7:30 του Σαββάτου, ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΣ και αυτός από το ένα μπουλκουμέ στον άλλο μπουλκουμέ, σε πολύ δεινή βαθμολογική θέση, και ο Παναθηναϊκός και αυτός
με συνεχόμενα στραβοπατήματα ή ανεπιτυχή αποτελέσματα όπως το 0-0 μέσα στην Λιβαδιά, ο Πας έχασε από τον Άρη στο Χαριλάου, αν και αντιστάθηκε όπως και με τον ΠΑΟΚ, θα χάσει και από τον Παναθηναϊκό. 1-2 θα το δώσουμε. Τα παιχνίδια του Σαββάτου, να πάρουμε τη γραμμούλα και θα τα συνεχίσουμε τις προφητείες. Καλημέρα. Έχεις ακούσει που λένε? Τι, ναι. Λένε, τι λένε? Έχεις που λένε μην υποσχεθεί σε μικρό παιδί κάτι? Ναι, σε ποιον υποσχεθεί? Λοιπόν, κοίτα, πάτε, ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Αυτό το τραγούδι του Top Gun θέλω να το ακούω καθ' όλη τη διάρκεια της διάσχισης του Ατλαντικού ωκεανού μέχρι να φτάσω στην Τζαμάικα. Ναι. 20 χρονάκια στην Τζαμάικα. Ναι, ναι, ναι. Το ταξίδι θα είναι μακρύ. Τώρα θα ξεκινάει. Θα έχει τρεις τάσεις. Mm-hmm. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω το τραγούδι θα να το με ερημνήσει εδώ. Από τη στιγμή που θα ανέβω στο αεροπλάνο, στο Ελβέλ, μέχρι τη στιγμή που θα κατέβω κάτω, mm-hmm, στο Kingston Town. Ναι. Θέλω να ακούω αυτό το τραγούδι, repeat, συνέχεια. Μάλιστα. Σε παρακαλώ πολύ να με ερημνήσεις. Θα με ερημνήσουμε. Έγινε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Δεν έχει ώρα που σου ακούω, τώρα άνοιξα. Δεν πειράζει, Πασχάλη. Δεν έχασες και πολλά πράγματα. Ο φίλος μου Πασχάλης είπε ότι θα τις αφούνται μαζί με τον νόσο πίσω εγώ της τιμωρίας που πρότεινα. Ευελπιστεί ενδεχομένως. Ευελπιστεί, ναι. Είναι σαν τη τιμωρία που, γιατί δεν έχουν αποδείξεις, έχουν αποχρώσεις εκδείξεις, έτσι. Ναι. Γιατί αν θυμάμαι καλά σε άλλες περιπτώσεις είχαν και καταθέσεις και διάλογοι και προπονητές να καταθέτουν, και δεν υποβάστηκε μια ομάδα του λιμανιού. Ναι. Έτσι, ούτε υπήρχε ούτε καν παραπομπή σε δίκη δεν έγινε. Το Κοριόπολης έχουν αθωωθεί όλοι. Δεν είναι χαρά, όλα βαίνουν καλώς, δεν. Το προγνωστικό για την Παοκάρα το έδεσες? Όχι ακόμα, είμαστε στο Σάββατο, τώρα πάμε Κυριακή. Εσύ πώς το βλέπεις? Εγώ το βλέπω άσο. Άσο. Δεν το, μεγάλο άσο κιόλας το βλέπω. Μεγάλο, δηλαδή με ευρείας έκτασης νίκη. Ευρείας δεν ξέρω αν θα είναι πάντως εύκολης. Μάλιστα. Μια δίκη δηλαδή που θα δείξει τη διαφορά των δύο ομάδων πραγματικά. Και θα τελειώσει εδώ το πρωτάθλημα δηλαδή. Και στο πρωτάθλημα έχει ακόμα νομίζω άλλες 10 αγωνιστικές. Θα έχει μετά από αυτό. Εντάξει και να έχει με συν 10, άρα, με συν 9, συν 10. Συν 9 και έχοντας και την ισοβαθμία. Μιλάμε τώρα πρέπει να χάσει ας πούμε 10 βαθμούς. Είναι πολύ δύσκολο για αυτόν τον ΠΑΟΚ να χάσει 10 βαθμούς. Δηλαδή ούτε ένα φορτικό κεριά δεν δώσε τον Πασχάλη. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Κυριακή κοντή γιορτή. Έτσι. Έχουμε όλα να πάνε καλά. Να μην έχουμε στράπελα. Αυτό είναι το κυριότερο. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Ένα μάτς είναι. Ένα μάτς είναι και είμαι σίγουρος. Κοίταξε. Ένα αποτέλεσμα, ένα χίαμα έρθει. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό είναι. Είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Αυτό λίγη ψυχραιμία από όλους. Και ειλικρινά πιστεύω ότι αν το παιχνίδι χάνεται και νιώθει ο Ολυμπιακός ότι το χάνει, εκεί θα προκαλέσει. Γιατί είδαμε κιόλας πέρυσι, ακόμη και με το αν συνέχιζε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, και αν ο ΠΑΟΚ έχανε και έχανε και το πρωτάθλημα κτλ., είδες εν τέλει οι μείον δύο αυτοί βαθμοί πόσο επηρεάζουν φέτος. Τώρα θα μιλούσαμε πολύ αλλιώς. Με συν 8 αυτή τη στιγμή. Με συν 8 αυτή τη στιγμή, ναι. Και με ενδεχόμενη νίκη να λες ότι παιδιά εντάξει, θα πάμε διακοπές. Διότι όλα είναι μια αλυσίδα. Έχουν μια αλληλουχία και μπορεί να επηρεάσουν και τα μελούμενα. Μπορεί να επηρεάσουν και την επόμενη σεζόν και βλέπεις. Δεν το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Πάντως ο λυσαλέα για μένα ο Ολυμπιακός που θα έρθει να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Την ΑΕΚ πώς είναι η ρεσές? Ναι, εντάξει, ευνοήθηκε. Σχολιάστηκε καθόλου? Εντάξει, εδώ τώρα στην εκπομπούλα μας όχι ιδιαιτέρως, αλλά έγινε αναφορά. Βγαίνει ο Λευτέρης, ας πούμε, δεν λέει φίλε για τις μπαρμπαθομάδες που την καλύτερα έχουν στήσει εκεί πέρα. Στις επόμενες εκπομπές νομίζω θα
Μην τον βάζει τώρα μπρίζα, να χτύπησε αυτό θα είναι πάλι. Και μάλιστα ακούω κιόλας, γιατί από αυτά που διαβάζω, ότι στην κανονική ροή του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνει ότι ήταν εκτός παιδικής. Ρε τι μας λέτε. Όχι, όχι, φαινότανε με γυμνό μάτι. Ναι. Με γυμνό μάτι. Αλλά δημιουργούν εντυπώσεις για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι. Δημιουργούνται πάντα εντυπώσεις. Κατάλαβες και εκεί βασίζονται και εκεί πατάνε. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το σημαντικό. Τα προγνωστικά μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Να πω λίγο. Το σημαντικό, ρε κύριε. Ναι. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι να μην γίνουν επεισόδια στην Τούμπα. Αυτό, μπράβο, έτσι. Αυτά θα λέμε. Γιατί όποιο αποτέλεσμα και να έρθει και 5-0 να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εμείς κατεβαίνουμε στον Πειραιά. Και έτσι. Θα κερδίσουμε 3-1. Νάτος, σωστός. 3-1 στον Πειραιά, η ΑΕΚ. Φιλιά, τσάω. Γιατί υπάρχουν και υπόλοιπα παιχνίδια. Πάνω, το ποδοσφαιράκι μας είναι να συζητάμε ότι θα είναι πετυχημένο ένα παιχνίδι αν δεν συμβούν διάφορα ευτράπελα εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων. Αυτή είναι η προσέγγιση. Την Κυριακή, ΑΕΚ Όφη. Στις 3 η ώρα, ένα εύκολο μεσημέρι για την ΑΕΚ με Χιμένεθε. 1-0. Να αρχίσουμε τώρα, θα επιστρέψουμε στα 1-0 στο ντεμπούτο του που έκανε χθες επιτυχημένο. Θα είναι και το ντεμπούτο του πρωταθλήματος. Στις 7 της Κυριακής ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Το δώσουμε μια βόμβα. 0-1. Ήταν για τον Ατρόμητο, έτσι τώρα μου ήρθε εμένα. Και στις 7:30 πάω Ολυμπιακός Πειραιός. Προσπαθώντας να αντλήσω τεχνογνωσία, να αντλήσω εμπειρία μέσα από τη μαγική μου σφαίρα. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την διεξαγωγή του παιχνιδιού αρχικά. Ναι, θα γίνει. Και κατά δεύτερον βλέπω ένα πάρα πολύ δυνατό και γεμάτο παιχνίδι διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό, αλλά θα δώσω ένα πάρα πολύ γεμάτο 2-2. Ισοπαλία με διακυμάνσεις, με ανατροπές, με συγκινήσεις. Δηλαδή, να σας πω κιόλας και την εξέλιξη, την είδα τώρα. 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-2 θα κάνει ο Ολυμπιακός και θα ισοφαρίσει εκεί γύρω στο 80 ο ΠΑΟΚ σε 2-2. Να το είδα. Το Σαββάτο, Πανετολικός Λάρισα. Ο Πανετολικός με την Λάρισα που έχει και τα θέματα και σπανελικός. Νίκη για το Δέλα, δεν το συζητάμε. Νίκη με 2-0 κιόλας. Και Αστέρας Τρίπολης, Άρης Παντελίδης versus Παράσκος, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Με τις δύο ομάδες να μην βρίσκονται πλέον σε κοινή μοίρα. Ο Άρης είναι στους 29 και διεκδικεί και θα εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του Ατρομπίτου και θα σκαρφαλώσει ακόμα περισσότερο στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά τον βλέπω τον Άρη στο χικάκι. 1-1. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι προφητείες για το Σαββατοκυριακάκι μας εδώ από το Λόγο Επειδή. Εντάξει, όχι να περιευτολογήσουμε, αλλά είμαστε οι απόλυτοι σταλεγάκηδες. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα εδώ στις 7:30. Θέλουμε τις μαρτυρίες σας, βεβαίως. Αν έχετε αντιληφθεί παρόμοια περιστατικά όπως αυτό της Σάρτας, να μιλήσουμε καθαρά αγωνιστικά. Δηλαδή, αν είχατε καμιά έτσι σπίτι νοικοκυρά που χτυπούσε τις πόρτες σε ακατάλληλες ώρες με σκοπό, δεν ξέρω κι εγώ τι, αν σας έπαιρνε έτσι, ας πούμε, κοιτούσε πίσω από τις γρίλιες και την κουρτίνα, εδώ στο 2-31-0-2-8-7-3-8, μόλις επιστρέψουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Περίπου στο μισάωράκι πριν τελειώσει και πιο φαγωμένο, πέσανε τα διαλύματα, τα διαφημιστικά. Οι σπονσορίδι συσπυρώνονται γύρω από την πρωινή μας πανδεσία, 7:42 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, αγόρι μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια σου πολλά από τώρα. Από τώρα, αχ, ρε παιχταρά μου, Είσαι αδερφός. Αδερφός είσαι και εσύ. Και κάτι, με ταξιδεύεις. Δηλαδή, θα σου πω μια ιστορία. Σε ταξιδεύω, τι είναι αυτό. Πριν 30 χρόνια. Ναι, 30 χρόνια. Έφυγε και εγώ ραδιόφωνο. Πώς? 504 λάμπα.
Τι θυμάσαι? Με αυτό σε στρατόπεδο ακούστηκε, του 504 περιγαμάκης. Όχι, είναι λάμπα με κουκουνάρα και παράνομα. Και είχα ένα φίλο που λεγόταν Αστερίξ. Λάμπα, κουκουνάρα, δηλαδή σαν να λέμε λαμπόγιαλο. Σαν το λαμπόγια με κουκουνάρα με καλώδιο και έβαζα 12 μέτρα την μπαλαντέζα για να μπορέσουμε. Και έρχεται να δούμε λαϊκά τραγούδια και τέτοια. Μεγάλε. Να φανταστώ εγώ μετά από πόσα χρόνια έτσι θα κάνω ραδιόφωνο. Έτσι, και κάποια στιγμή αυτός είχε πάει στη Μακεδονία, έφτιανε ράδιο. Μάλιστα. Και ερχόταν εδώ στη Θέρνη και έφτιανε μόνος. Και κυνηγούσε αστυνομία. Και εγώ νόμιζα όταν μου είπες μεταξίδεψες ότι θα έχεις να μας διηγηθείς κάποιο περιστατικό σαν αυτό της Σάρτας. Όχι, δεν έχω. Να σε έπαιρνε, πάρει, σε πήρε ποτέ μάτι καμία έτσι, ας πούμε, κυρία Δεσποινίδα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όχι, δεν είπε, έπεσε ποτέ στην αδύνα. Από αυτές εδώ που είχα, δεν. Το όχι. Μόνο που έχω. Α, δηλαδή στη ηλικιακά. Ήταν μεγάλες που είχα αυτό. Εντάξει, άλλο αυτό. Είσαι κυμπάρης αγόρι μου, είσαι μερακλής. Εννοείται. Μάλιστα. Να κάνουμε την πρόβλεψή. Την πρόβλεψή μας, βεβαίως, για τον ΠΑΟΚ, δώστε να. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, δηλαδή δίνω για 1-0. 1-0, να το σου φωτιάζει. 1-0, καθαρό να τελειώσει. Να τελειώσει. Μόνο να μην γίνουν φασαρίες. Ακριβώς. Να μην γίνουν σαν τα πριν 3 χρόνια τα, οι σαρδέλες και αυτά που πέταξαν και κάνανε, καταλαβαίνεις. Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Ναι. Μπράβο. Και θέλω να το πω το Λευτέρι μας. Μάλιστα. Τελικά, πότε ιδρύθηκε η ΑΕΚ? Όχι, όχι, μπήκες και εσύ τώρα εδώ, ο Φορτσάτος. Θα μας πει, γιατί μην το βάζετε μπρίζες, αμάν κάνουμε. Να το διθασέψουμε. Με τον ΠΑΟΚ είμαστε αδερφάκια. Και ακόμα μια ομάδα είμαστε από την πόλη. Τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες. Ποια είναι η άλλη ομάδα? Τι είναι? Η άλλη ομάδα. Σαν κάλπι και τέτοιο είναι. Μάλιστα. Φλουρί είναι. Τι είναι τελικά, μας πει. Ο Απόλλων είναι από την πόλη. Όχι. Βέβαια, είναι από πάνω. Από πάνω. Καλά. Πώς πας στην πόλη, ανεβαίνεις λίγο πιο ψηλά. Πού είσαι, από πού. Στην κορυφή κανένα. Από πάνω, από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι σίγουρα, ναι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Δεν μπες στον αλεγάκι να μας ενημερώσει. Έτσι, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Ο Φωτιάδης μας έδωσε και το προγνωστικό του και την προέλευση του Απόλλωνα. Του πάλε ποτέ Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Καλημέρα. Δεν την είπε ο Λευτέρης. Τρώμαξε, το βάζουν όλοι εδώ. Ναι, όλοι κατευθείαν με τον Λευτέρη ασχολείστε. Κύριε Μπάμπη, έτσι αυτό το ξεκινάει. Ναι. Καλά το έδωσε 2-2. Αλλά εγώ που είδα ένα όνειρο, όπως λέτε. Να τα όνειρα. Κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, αλλά ήρθε υποκαχώντας και το διέκοψε το παιχνίδι. Πώς μπορεί να διακοπεί άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε τώρα στο ύπνο, στο όνειρο. Να, στο όνειρο. Αυτό είναι διακαής πόθος, ας πούμε, φαντάζομαι όλων των Αριανών. Ναι, και ήρθε εκεί που κακώντας τώρα να συνδέσουμε τα δύο όνειρα, κατάλαβες. Δεν ξέρω, δεν θα έχουμε επανάληψη της περσινής μαγικής χρονιάς. Νομίζω ότι αυτά ούτε στα πιο εφάνταστα όνειρα του πιο φανατικού αντιπαοξή δεν μπορούσε να συμβούν τα περσινά. Ναι, οπότε το δισεξαμαρτίνου κανδροσοφού. Δεν ξαναπατήσουν φέτος. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί και με την ΑΕΚ όλα τα πράγματα, το μάτς πήγε πάρα πολύ καλά, μέσα σε πολύ αθλητικό πλαίσιο. Οι παίχτες αγκαλιασμένοι, μονιασμένοι στον πρώτο γύρο, λέω. Και τώρα και στην Αθήνα, εντάξει, παρόλο το ότι μπορεί να συνέβη, δεν είχε κανένα αυτά να πει. Λέει και στα δημοσιογραφικά. Τίποτα. Εντάξει, γήπεδο. Γιατί μωρέ, να πα ένα αρεστεχνικό να δει αρέθουσα, ξέρω εγώ, Νέα Πολωνία να δει, δεν θα έχει ψηλέ. Ή τα χωριά, τοπικά ντέρμπι, πάντα έτσι συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή από κοντινά χωριά δεν γίνεται δηλαδή. Αυτό είπαμε, είναι εκτός να μην παρεκτρέπονται. Δηλαδή αυτή η αντιπαλότητα που ένας θέλει να χάσει ο άλλος της ίδιας πόλης δεν είναι. Το ίδιο συνέβαινε, ας πούμε, χαιρόταν οι Παοξίδες όταν ήμασταν στα χωράφια. Και να μην. Μα θα ήταν, εγώ θα έκλεινα τη γραμμή σε κάποιον Αριανό, σε στείλει Τσουκαλά, για με ανώμαλους δεν μιλάω, που θα μου έλεγε θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα τον έκλεινα. Στην Ισπανία υπάρχει κάτι σαν κανονισμός. Δηλαδή παίζουν δύο ομάδες. Ναι. Και μία τρίτη ενδιαφέρεται να κερδίσει μία από τις δύο. Ναι. Την κάνει κανονικά επαφή. Μπορεί να πρημοδοτήσει. Ναι, πάει, πληρώνει την εφορία. Αυτό που λέω, τα βρίσκουν εξ αργού στα 50.000 ευρώ. Τώρα μια τέταρτη μπορεί να θέλει να κερδίσει άλλη. Εγώ σου λέω θα πάω πρημοδοτήσω την άλλη. Αλλά γίνονται με διαφάνεια, κανονικά σε. Είναι θεμητό. Δεν υπάρχει ούτε χρηματισμό ούτε τίποτα για να τα πάρει και η εφορία. Έτσι, για να βγουν όλοι κερδισμένοι. Ναι, εννοείται. Και το κράτος. Οπότε,
Άμα τα ακούνε αυτά. Ο Φουκιάδης τώρα που ξέρει και από F16, ας μην ασχολείται με τα ραδιόφωνα, αφού είναι και καμιά αναχέτηση. Ίσως, γιατί, ίσως δηλαδή ο Απόλλων Πόντου που ενδιαφέρεται για το αποτελέσμα να πάει να πρημοδοτήσει, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ. Ναι, 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 να πάει στην εφορία. Βρουν το ποσό, πληρώσει και την εμφορία, κανονικά τα χαρτιά και είναι όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Προγνωστικό είπες Ποκαχόντας διακοπή. Μάλιστα, το κρατάμε και αυτό. Όχι, εγώ το βλέπω άσφαιρη και οι δύο. Άσφαιρη, έτσι σου παλές 0-0 και αυτά. Ναι. Μάλιστα. Α, δούμε. Αν και άλλο μας συνέφερε, αλλά εντάξει, πώς θα κάνουμε. Άλλο οι προφητείες και άλλο τι θέλουμε. Το θέμα είναι τι μας δείχνουν εδώ οι συναστρίες. Πάνω απ' όλα να είμαστε σωστοί στην εκπομπή. Ναι, οι συναστρίες. Τι μας δίνουν οι συναστρίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι, είναι τα μόνο πράγματα που ασχολούμαι. Ναι, ναι, το ασχολούμαι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το έκλεισε, καλημέρα. Και μπαμπέ. Κύριε Λευτέρη. Εγώ δεν θα πω τώρα για ποδοσφαιρικά. Θα πω κάτι άλλο όμως. Φτάνει με τα ποδοσφαιρικά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ήμουνα μετανάστη στη Γερμανία. Ναι. Και κάτι εστιατόρια. Κάτι τρικαλινών από το Νεοχώρι. Ναι. Θα περάσα πολύ όμορφα. Τόσο όμορφα πέρασα που στα τρίκαλα. Γρήγορα όμως, γιατί θέλω να κλείνουμε σε λίγα. Στα τρίκαλα που μου αρέσουν πάρα πολύ, στο Νεοχώρι δεν θα πάω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα, κύριε Μπαμπή. Λοιπόν, στο τρένο από το Βερολίνο για το Στραλζούντ, το χωριό της Μέρκελ, μπαίνω μέσα με τα μπαγάζια μου και στην πορεία έγινε, γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Έπαιζε το Στραλζούντ με το Χολστάιν. Μάλιστα. Με το Ροστόκ. Και σε μία στάση, μία ώρα πριν φτάσουμε στο Στραλτζούντ, μπαίνουν τρεις δημιουργίες ΜΑΤ στο τρένο. Κάθονται δίπλα μου οι ματατζίδες, αφήνουν τις ασπίδες, τους πάνε στην τουαλέτα, όλα νορμάλ. Ναι. Και κατεβαίνω εγώ στο Στραλτζούντ, κατεβαίνουν και τα ΜΑΤ, πάνε στο γήπεδο και γυρίσανε πίσω μετά τη διεξαγωγή του αγώνα, πάλι με το τρένο. Μάλιστα. Πιστεύεις εσύ ότι αν γίνει αγώνας Λάρισα ΠΑΟΚ μπορούν να πάνε τα ΜΑΤ με το τρένο από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα? Όχι βέβαια. Μόνο με κλούβες. Θα βάλουν μέσα και τον οργανισμό. Εμείς γιατί να πληρώνουμε 40 και τα ΜΑΤ πηγαίνουν τζάμπα. Δεν κατάλαβα. Και όλα τώρα με το καινούριο. Με μειωμένο, γιατί το ρώτησα. Με μειωμένο βάζουν, όντως. Με μειωμένο εισιτήριο πήγαιναν. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Πλήρωναν τα μάτια. Να πληρώσουν. Μάλιστα. Όλοι να πληρώνουν. Δεν καταλαβαίνω το να είσαι όργανο της τάξης, γιατί σε απαλλάσσει από καταβολή κομίστρου στις μετακινήσεις σου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Εντάξει, ήρθε η Παρασκευή. Άντε επιτέλους. Σκάσαμε. Ναι, τώρα ξέρεις τώρα το μάτς του της χρονιάς και όλα αυτά τα... βέβαια. Εντάξει, είναι το μάτς της χρονιάς, τι να κάνουμε τώρα. Καλά, εντάξει τώρα, άστα να πάνε. Λοιπόν, γιατί τι IT βάλανε, δεν... τον Λαθάνο, πώς λέγεται, Λαθάνο, να είναι και διαιτητής, έναν Ισπανό. Ναι, λοιπόν, οπότε... Top class. Είδατε κατευθείαν, δηλαδή, πάμε και παίρνουμε διαιτητή από καλό πρωτάθλημα, έτσι... Ναι. Σίγουρα... Μανθάνο, τι λανθάνο, ό,τι να είναι λέω. Που σίγουρα θα... τουλάχιστον θα το παίξει στα ίσα το μάτι. Σίγουρα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λάθος μπορεί να κάνει, εντάξει, αλλά... Ναι, τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Αυτό όμως, φίλε μου Μπάμπη, σε κάποια άλλα μάτια γιατί δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή είναι λιγότερα σημαντικά. Όλα τα μάτια είναι σημαντικά, κανονικά παντού θα έπρεπε. Ναι. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, γι' αυτό το πάρε εδώ σου που λέει στην Ισπανία. Ναι. Στην Ισπανία, φίλε μου, πρημοδοτούν την νίκη, όχι την ήττα. Ναι, ναι, αυτό ναι, έχει νόμο συμφέρον, ας πούμε, από το αποτέλεσμα ενός αγώνα, πρημοδοτείς μια ομάδα να το κερδίσει. Δεν είναι. Μπράβο, αυτό. Όχι να το χάσει. Όχι, ρε, φίλε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα πρημοδοτείται αυτός να το χάσει. Ανάλογα, ναι. Πέντε αγωνιστικές, ξέρεις τι γίνεται. Άλλοι πάνε με τα κούνια. Κι άλλοι πάνε με τα μπούνια. Έτσι. Έτσι. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Το πριμ λέγεται Παλατίνα στην Ισπανία. Πώς, Παλατίνα. Παλατίνα, βαλίτσα. Ναι, μάλιστα. Παλατίνα, να, ο φίλος, ο τοπογράφος εκεί που είχε τον Κόντι, τα έμαθε όλα. Μάλιστα. Με τις καραβιές τους Ισπανούς. Λοιπόν, να πω. Να κάνω το ρεπό του φίλου του Δημήτρη, ναι, και να δώσω και εγώ το προγνωστικό μου, ναι, και λείπει ο Δημήτρης από τη Βέρεια. 6-0, Μπάμπη, 6-0, ναι, βάλε ένα ντόταν πρες, ναι, για το κλείσιμο κανονικά. Πάμε δυνατά. Έγινε.
Και να, πω, να προλαβαίνω να πω και για μια εμπειρία που είχα που για μάτι. Αυτό θέλουμε. Πολύ γρήγορα, αυτό ναι. Θέλαμε τόση ώρα. Ναι. Έγινε στο, κατά σύμπτωση στον αγώνα πάω ΚΑΕΚ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και είχα πάει με ένα φίλο Ηρακλή και κοιτούσε. Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Γεια χαρά. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Παπή. Καλώς τον, καλώς τον. Κατά αποκλειστικό ήταν πρέπει να δώσω το προγνωστικό μου. Μόλις μου έρθει η πληροφορία είναι από μακριά. Ναι. Μην με πιέσεις, θέλω, μην με πιέσεις, δηλαδή όσο και να αγαπάω λόγο επειδή μην με πιέσεις. Παρακαλώ, είναι για σένα αυτό και για τους φίλους μας. Over 1,5 αυτόν γκολ πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, είναι από Ασία η πληροφορία, δεν θέλω... Έτσι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός καλά τα πάει, στα αυτόν γκολ φέτος... Η κολάρα του Μπουχαλάκη, η κολάρα του Μπουχαλάκη. Μέσα στη Λαμία, ήταν κολάρας. Αντικατέστησε άξιο τον Βούκοβιτς, νομίζω. Πολύ καλά. Σεντρεφορές, όπως λέμε. Παλαιάσκοπης, έτσι, ναι. Πρίγιοβιτς. Με πέταγμα, καράτε καλό έκανε και την κάρφωση την μπάλα, over 1,5 να το θυμάστε, ημιχρόνου. Αυτογκόλ ημιχρόνου. Πόσο θα το ήθελα αυτό, δύο αυτογκόλ στο πρώτο ημιχρόνο. Καλά, ιδανικό σενάριο, ιδανικό σενάριο. Και η διακοπή ήδη έχει φτάσει στο 55%. Γερμανία κάτω παίζεται. Δελταπή η διακοπή. Η Δελταπή. 2,60. Άκουσες χθες Φωτιάδη που είπε ότι δώσαμε πρώτη την έλευση του Χιμένεθ στην ΑΕΚ. Το Δεκέμβριο το είχε πει εδώ στην εκπομπή. Σας καταγγέλω και σένα και του Φωτιάδη. Είναι κρυφή πληροφορία του ΠΑΦ ήταν αυτό. Και τη δώσατε σαν δική σας. Καταχραστήκαμε. Καταχραστήκαμε την απουσία σήματος εκεί στα. Παρακαλώ, μην αδικείτε. Δεν θέλω να δικείτε. Έτσι. Έγινε. Είπατε όμως την έλευση. Την πετύχατε. Την έτσι. Έτσι. Τα πάντα μέσα είμαστε. Σε φιλούμε. Έγινε. Τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δεν μας περίμενε λοιπόν. Θα κάνουμε μία επίσης απόπειρα να δούμε για το Σαββατοκύριακο με βάση τις αστρολογικές προβλέψεις. Βλέποντας τα ζώδια των δύο ομάδων, ανοιχνεύσουμε ενδεχομένως πέρα από τις δικές μας προφητείες το αποτέλεσμα. Με δεδομένο το ότι ο ΠΑΟΚ έχει ημερομηνία επίσημη ίδρυση την 20η του Απρίλη. Κάτι που τον κατατάσσει στο ζώδιο του Κρυού, τελευταία ημέρα του Κρυού, και όχι την πρώτη ημέρα του Κρυού που έλεγε ο Νίκος ο Παπάζουγλου, και ο Ολυμπιακός με δεδομένη την ημερομηνία ίδρυσης 10 Μαρτίου, κάτι που τον κατατάσσει στο ζώδιο του Ιχθύ. Τι μας δίνουν οι αστρολογικές μας προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο? Κρυός εναντίον Ιχθέως. Κρυός λέει, η φαντασία σου θα είναι στα φόρτε της αυτό το Σαββατοκύριακο, κρυέ. Κάτι ετοιμάζεις τα επαγγελματικά σου από εβδομάδα και το δουλεύεις στο πλάνο. Λουτσέσκου εδώ. Κυριακή θα ρίξεις λίγο τις στροφές, αλλά πάλι θα σε τρώει αυτή η ιδέα. Δεν μας τα λέει και πολύ καλά για τον Κρυό και για τον Ιχθύ. Αν έχεις χωρίσει πρόσφατα ψαράκι. Ολυμπιακός, Ιχθύς, ψαράκι. Ετοιμάσου για επανασυνδέσεις το Σάββατο. Δεν ξέρω αν θα είναι για καλό, αλλά σκέψου το πρώτα πάρα πολύ. Την Κυριακή θα προσπαθείς να βάλεις τα κομμάτια του πάλι σε μια σειρά και θα πονοκεφαλιάσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μάτσι είναι χ. Ούτε για τον έναν είναι ευδιάκριτα τα πράγματα, ούτε για τον άλλον. Σας τα εξηγεί ωραία το λόγο επειδή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δεν ξέρω από πού παίρνει αυτός ο ΠΑΟΚτζής και αναφέρεται συνέχεια στην ΑΕΚ και έβαλε και τον Ηρακλή μέσα. Λοιπόν, αλλά εγώ τον ενημερώνω ότι μίλησα με Αριστοτέλους πριν από λίγο με τον φίλο μου τον Νίκο. Να κλείσουμε την εκπομπή, ναι. Και... με τον φίλο μου τον Νίκο μιλήσαμε στο τηλέφωνο και καταλήξαμε ότι το σκορ θα είναι 4-1. Μάλιστα. Γεια σας και χαρά σας. Και πειραστικά σας. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει στις προτροπές όλων ώστε να τελειώσει το μάτς. Το κλαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ μόνο με ένα τραγούδι μπορεί να απαντήσει. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδιές των κομμάτων. Αν και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αχ, έχω ξεκινήσει τώρα. Άνοιξα τους ασκούς που λένε του αιώλου να μεταδίδω κομμάτι το οποίο δεν είναι έτοιμο. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ ο κόσμος το ζητάει. Είναι τόσο μεγάλη δίψα για να φτιαχτεί, επιτέλους για να μπει στα στούντιο. Οπότε έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε πάλι με ένα αμοντάριστο κομμάτι που ετοιμάζουμε. Θα δούμε πότε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός, φιλιά.